Καλημέρα σας. Το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Οικοδεσπότη, του Σεβασμιωτάτου και αγαπητού μας Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Εξοχότε κύριε βουλευτά, εξοχότε κύριε εκπρόσωπε του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, πανασυλλογιότατοι, εδεσμολογιότατοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι, εκλεκτοί ομίγυρης, ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογεύσκι, στο λογοτεχνικό του έργο «Ο παίχτης» αναφέρεται εναργώς στο πάθος της χαρτοπεξίας που φορτώθηκε περιπλανόμενος στο εξωτερικό, πάμπτωχος, με χρέη, συσσωρευμένα, άρρωστος, με στερήσεις που τον είχαν τσακίσει, παρουσιάζοντας καταπληκτικά την αυτοπροσωπογραφία του ως εξής. «Ζω μέσα σε μία αδιάκοπη ανησυχία, παίζοντας το παιχνίδι και περιμένοντας κάτι. Λογαριάζω, περνώ ολόκληρες μέρες κοντά στο πράσινο τραπέζι για να παρακολουθώ το παιχνίδι. Το βλέπω ακόμη και στον ύπνο μου και όμως αισθάνομαι σαν να έχω πάθει αγκύλωση, σαν να έχω βουλιάξει μες στο βούρκο. Με τι ταραχή, με τι αγωνία ακούω τον κρουπιέρι να φωνάζει. Με τι λέμαγο βλέμμα κοιτάζω στο τραπέζι του παιχνιδιού. Όταν ακούω να κουδουνίζουν τα νομίσματα, νιώθω σαν να με πιάνει λιποθυμία. Η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, όταν είναι συνεχής, παρορμητική και ανεξέλεγκτη, είναι παθολογική. Η κυβομανία χαρακτηρίζεται από την οσιρή κατάσταση κατά την οποία τα άτομα κατεχόμενα από ψυχική παρόρμηση οθούνται κάθεκτα προς την κηβεία. Χαρτοπαίγνιο, χρηματιστήριο, τυχερά παιχνίδια, λαχεία, υπόδρομος. Από την αρχαιότητα ακόμη αναφέρεται η κηβεία. Η παθολογική αυτή συνήθεια παίρνει συνήθως μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα μας. Την έχουμε αναγάγει σε εθνικό σπορ και κατέχουμε παγκοσμίως μία από τις πρώτες θέσεις. Με το υποψήφιση νομοσχέδιο δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς τον κόπο να μεταβεί στο καζίνο για να παίξει. Τα τυχερά παιχνίδια σε λίγο θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά. Μπαίνουν σε κάθε σπίτι με το λεγόμενο ηλεκτρονικό τζόγο. Από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με πιστωτική κάρτα μπορεί κάποιος καθισμένος στο σπίτι του χωρίς να κάνει τον κόπο να μετακινηθεί να παίξει. Ο Ντοστογεύσκι, αντικαθρεπτίζοντας και τα πιο απρόσιτα βάθη της ψυχής του ειλικρινής όπως σε όλα τα έργα του, δίνει την ψυχογραφία του παίχτη. Αφήνει να φανεί καθαρά ότι η επιβαλλόμενη σκέψη, η αδυναμία διακοπής ή ελέγχου της πράξεως, η υπεραπασχόληση του νου, η ψυχαναγκαστική αιμονή, δηλώνει παθολογική ψυχική διαταραχή. Γράφει. Κάποτε η πιο αλόκοτη σκέψη, η πιο ιδιότροπη φαινομενικά, μας κυριεύει με μια τέτοια δύναμη, που στο τέλος πιστεύουμε πως είναι πραγματοποιήσιμη. Και ακόμη περισσότερο, αν η σκέψη είναι δεμένη με ένα βίαιο πόθο γεμάτο πάθος, κάποτε τη νομίζουμε τέλος πάντων σαν κάτι το μοιραίο, το αναπόφευκτο, το προγραμματισμένο. Υπάρχει άραγε σε αυτή την περίπτωση κάτι ακαθόριστο, ένας συνδυασμός από παρεσθήσεις, μια συνήθιστη δύναμη θελήσεως, μια δηλητηρίαση της ίδιας της φαντασίας μας. Η απομόνωση του παίκτη από το περιβάλλον του είναι εμφανής. Και πάλι ο Ντοστογεύσκι γράφει. Γύρω από το τραπέζι μένουν παίχτες ακράτητα παραδομένοι στο παιχνίδι. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο και δεν παρατηρούν τίποτε άλλο από όσα συμβαίνουν τριγύρω τους. Παίζουν από το πρωί ως το βράδυ και θα ήταν έτοιμοι αναμφίβολοι να συνεχίσουν ως την αυγή. Ο παίκτης αποθεί τα πάντα. Ξεχνά την οικογένειά του, τους φίλους του, τη δουλειά του, τον ίδιο τον εαυτό. Περιορίζει τους κοινωνικούς ορίζοντες και εστιάζει μονοδιάστατα την ύπαρξή του στο πάθος.
Η παθολογική συνέχεια των τυχερών παιχνιδιών είναι ψυχιατρική διαταραχή και ως τέτοια απαιτεί την αντιμετώπιση της με ψυχοθεραπεία ή και με ψυχοφάρμακα. Στην Ευρώπη και ιδίως στην Αμερική λειτουργούν κέντρα αποτοξίνωσης παικτών όπως και αλκοολικών. Όμως ο Ντοστογεύσκη και εδώ αφήνει το φως να φωτίσει την ταλέπορη ψυχή του και τις ψυχές όλων που φορτωμένοι με το πάθος του παίκτη ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούν τους γύρω τους. Οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται του κατεστραμμένου ανθρώπου, του ναυαγίου, του ανθρώπου με μια ζωή τελειωμένη, του δυστυχισμένου και του αναξίου δεν τον απελπίζουν. Τον φέρνουν σε αυτόν, τον οδηγούν σε επίγνωση. Γράφει. Όσον αφορά στο άτομό μου, δεν λέω τίποτα. Πρέπει να γίνω ένας καινούριος άνθρωπος. Πρέπει να αναστηθώ. Εγώ είμαι ο αίτιος για την καταστροφή μου. Εκλεκτή ομίγυρης. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι τα αποτελέσματα της χαρτοπεξίας και γενικά των τυχερών παιχνιδιών είναι οδυνηρά και καταστρεπτικά. Τα αποτελέσματα μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες. Σε οικονομικά αποτελέσματα, σε ψυχολογικά αποτελέσματα, σε αποτελέσματα που προσβάλλουν τη σωματική υγεία και την πνευματική ποιότητα και ολότητα και δυναμική. Και βέβαια δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι όλα αυτά υποδαβλίζονται από εκείνον που κινεί το κακό στον παγκόσμιο ιστορικό και ουσιαστικό χρόνο, τον διάβολο. Πριν κλείσω την προσλαλιά μου αυτή, επιθυμώ να ευχαριστήσω καρδίας την κίνηση πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων, που παρήχε το έναυσμα της παρούσης ημερίδος. Να εκφράσω άπειρες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως, Υπουργό κύριο Στέλιο Παπαθεμελή, ορθόδοξο ουμανιστή, γνωστόν για τους δημοκρατικούς και εκκλησιαστικούς αγώνες και αγωνίες του. Δεύτερον, στον ανεπανάληπτο δημοσιογράφο και λειτουργό της αληθείας Κώστα Τσαρούχα, που με τις άοκνες προσπάθειες και δημοσιογραφικές του επιτυχίες, με πολύ μεγάλο κόστος προσωπικό, ανέδειξε την δημοσιογραφία σε λειτουργήμα. Τρίτον, στον πανοσιολογιό του Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Κρητικό, ιεροκήρυκα της Καθημάστεως ως του Μητροπόλεως και πανάξιο και αγαπητό συνεργό εν Κυρίω. Και τέταρτον, στον εκλεκτό κύριο Βασίλειο Θεοδόρου, εκπρόσωπο της κινήσεως για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων. Διάπειρες ως αυτός ευχαριστίες οφείλονται στον αγαπητό κύριο Εμμανουήλ Μιλιαράκη, πρόεδρο της Χριστιανικής Δημοκρατίας και γνωσμένο δημοκράτη και χριστιανό, που εις πείσμα των καιρών δεν υποστέλει την σημαία μαχόμενος για τα ιδανικά της Εκκλησίας και του γένους, και στον εκλεκτό εκδότη κύριο Ευάγγελο Χωραφά, που θα διευθύνουν και θα συντονίσουν τη σύναξή μας. Εις όλους ανεξαιρέτως ευγενώς προσφερθέντες που προανέφερα, αλλά και σε όλους εσάς, τους παρόντες και τους ακροατάς του ραδιοφωνικού μας σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, αξίζει ο δίκαιος έπαινος και οι θερμότερες ευχές και ευχαριστίες. Επιστρέφοντας για λίγο στον Ντοστογεύσκη και στο έργο του «Ο παίκτης», βλέπουμε ότι ο κατ' ουσίαν ασθενής παίκτης απορρίπτει για τη διόρθωσή του κάθε άλλη προοπτική. Προχωρεί στην ακέραιη και μοναδική λύση του πάθους του, τη μετάνοια. Συνήθως αποκλίσεις με ακραία κατάληξη οδηγούν σε συνειδητοποίηση του αδιεξόδου και σε απέλπιδες πράξεις, αυτοκτονίες, επίδοση σε άλλες αθέμητες ενέργειες. Όμως στην περίπτωση του ήρωα του Ντοστογεύσκη η ελπίδα διαφαίνεται και ανθίζει από μηδενική βάση. Από το άδειασμα του εαυτού του. Το πάθος τον είχε ολότελα απονεκρώσει. Η συντριβή και η μετάνοια τον οδηγεί σε καινούργια ζωή για να νικήσει τον εαυτό του. Το πάθος τον οδήγησε σε ψυχική ανισορροπία και δέσπωσε κυριαρχικά πάντου με αισθήματα αγωνίας και θλίψεως. Η αφύπνισή του θυμίζει την έξοδο του Ντοστογεύσκη από τα κάτεργα της Σιβηρίας, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων». Γράφει εκεί «Ελευθερία, καινούργια ζωή, ανάσταση εκ νεκρών». Αυτή η λύτρωση από τα πάθη, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη με το στόμα του Στάρετς Ζωσιμά στους αδελφούς Καραμαζόφ, είναι η ηθική αναγέννηση του ανθρώπου από τη δουλεία, στην ελευθερία και στην ηθική τελείωση.
η χαρά βγει για ένα νέο μέλλον, μια ανάσταση σε μια νέα ζωή. Παρακαλώ λοιπόν να ακούσουμε προσοχή και αγωνία τις τοποθετήσεις των εκλεκτών ομιλητών για την αντιμετώπιση αυτής της δεινής μάστιγος της εποχής μας. Και με τους ταπεινούς αυτούς λόγους, με τη χάρη και την επίκληση της Θείας Βοηθείας, κηρύσω την έναρξη της σημερινής ημερίδος. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε αγιάζει. Ευχαριστούμε θερμώς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυριός, τον κύριο Σεραφείμ και όλους τους συνεργάτες του που αμέσως μόλις θέσαμε το ζήτημα του να οργανωθεί μια εκδήλωση στον Πειραιά με το αντικείμενο που γνωρίζετε, ανταποκρίθηκε αμέσως και οργανώθηκε αυτή η εκδήλωση. Πριν λίγους μήνες που η κυβέρνηση είχε δώσει το νομοσχέδιο για την νομοποίηση των τυχερών παιχνιδιών σε διαβούλευση, όπως λέμε, συγκροτήθηκε τότε η κίνηση πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιχνίων. Δεν ήμουνα μέλος της κίνησης αυτής. Ήρθε στο γραφείο μου ο κύριος Χωραφάς και με ενημέρωσε και είναι σημαντικό το ότι αυτό που ζήτησε η κίνηση από εμένα ως εκπρόσωπο της Χριστιανικής Δημοκρατίας ήταν ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά για την ενεργοποίηση αυτή η Εκκλησία είναι εκείνη που μπορεί να φέρει αποτελεσματική παρέμβαση. Αυτό δείχνει ότι μέσα στο λαό μας, παρά τις αδυναμίες που έχει και ο εκκλησιαστικός χώρος, στο λαό μας είναι συνείδηση ότι στο χώρο της Εκκλησίας διασώζεται ακόμα η ελπίδα για κάτι θετικό για τα όσα μας συμβαίνουν σήμερα. Οι άλλοι χώροι δεν έχουν πια την αξιοπιστία και ο λαός περιμένει από την Εκκλησία να ενεργοποιηθεί, να κινητοποιήσει τον κόσμο για να βάλει φρένο στον κατήφορο της όποιας εξουσίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ταυτόχρονα και τις ευθύνες του εκκλησιαστικού χώρου. Γιατί ο λαός εμπιστεύεται σε αυτόν και περιμένει ανταπόκριση. Τότε η σκέψη δική μας ήταν ότι ναι, να απευθυνθούμε στην Εκκλησία. Κάναμε και ένα σχετικό διάβημα επίσημο στην Σύνοδο. Μας έχει πει ο Μακαριότατος ότι το έφερε στη Σύνοδο και το υιοθέτησε η Σύνοδος. Περιμένουμε να μας στείλει και εγγράφος. Αλλά για κινητοποίηση το μυαλό μας πήγε στον Πειραιός. Γιατί ο Πειραιός έχει δώσει εξετάσεις. Έχει εμπράκτως αποδείξει ότι δεν είναι ο άνθρωπος των λόγων, αλλά είναι ο άνθρωπος των έργων. Δεν είναι αυτά και διανύω με σαρακοστή και θα ήταν μεγάλη αμαρτία για μένα μέσα στις τόσες άλλες που έχω να ήταν αυτά λόγια κολακίας. Είναι λόγια που βγαίνουν από τη ζωή. Ήταν ο μοναδικός που αντέδρασε όταν η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ πήγε να συνεδριάσει στην περιοχή αυτή, στη Βουλιαγμένη. Ο μοναδικός που στα χρόνια αυτά έχει κάνει εκδήλωση μεγαλειώδη εναντίον του τεκτονισμού και των άλλων σκοτεινών δυνάμεων. Ο μοναδικός που κατεδίκασε τον σιωνισμό ως μορφή ρατσισμού και δέχτηκε πειρά ότι δήθεν κατεδίκασε τον εβραϊκό λαό. Ενώ ξεκαθάρισε ότι ο εβραϊκός λαός είναι ένας αδελφός λαός, είναι και αυτός πλάσμα του Θεού. Και πήγανε διαστρέφοντας τα όσα είπε να ταυτίσουν τον αντισιωνισμό με τον αντισημιτισμό. Και τον βάλανε στη θέση του κατηγορουμένου. Ζήτησαν ακόμα και την καθαίρεσή του. Εμείς ακριβώς αυτή την πολεμική εναντίον του, που τη θεωρούμε τίτλους τιμής, την εκτιμούμε ότι είναι ακριβώς ο ιεράρχης που σήμερα μπορεί να μπει μπροστά σε πλήθος ζητημάτων που καίνε κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στη Μητρόπολη Πειραιός για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Και πιστεύω απολύτως ότι αυτή μας η επιλογή ήταν επιτυχής και το μαρτυρεί η παρουσία σας και η όλη η λειτουργικότητα της Μητροπόλεως που και από το σταθμό του, το ραδιοφωνικό σταθμό έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική εργασία για αυτό το θέμα και μεταδίδει και σήμερα αυτή την εκδήλωση. Αυτά ως εισαγωγή και αμέσως να έρθω στους ομιλητές μας. Με τη σειρά θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, θα λέγαμε,
τον αδελφό, τον Στέλιο τον Παπαθεμελή, ο οποίος διετέλεσε υπουργός. Διετέλεσε υπουργός δημόσιας τάξεως και με το κυνήγι που έκανε τότε στους νονούς της νύχτας, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν ότι έχασε το Υπουργείο από τους νονούς της νύχτας. Εμείς και τότε και σήμερα για τους αγώνες του εκείνους είμαστε στο πλευρό του και περιμένουμε να μας πει εκείνος όσα ξέρει για το κύκλωμα του τζόγου. Σεβασμιότατε, αγαπητέ φίλε Τάσο Ναράντζη, λοιπές αρχές και εξουσίες, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, θέλω να σε συγχαρώ και γεγονία τη φωνή για την στάση σας όλο αυτό το διάστημα, για τις θέσεις τις οποίες πήρατε, για την τόλμη και την ευθυβολία που διακρίνει αυτές τις θέσεις σας και γιατί επίσης δεν κάνετε πίσω. Δεν ψάχνετε το συμφέρον προς τα πίσω. Λέει παλαιά ένας εκ των ανικάνων επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος, ο Δόσον. Το έβαζε στα πόδια όταν έβλεπε τους Ρωμαίους και εξηγούσε ότι το συμφέρον διώκεινο πίσω κείμενον. Έψαχνε το συμφέρον που βρισκόταν προς τα πίσω. Κανένα συμφέρον δεν είναι προς τα πίσω, είναι προς τα μπρος. Είναι στις εμπροστοφυλακές και πρέπει αληθινά να σας συγχαρούμε εκ βαθέων, γιατί δίνετε μία παρουσία και ένα μήνυμα από την Εκκλησία, η οποία κατά καιρούς εμφανίζεται κοφάλαλη δυστυχώς σε ποικίλα μείζωνα θέματα. Κάποτε πράγματι, στους μόλις 18 μήνες, 1,5 χρόνο που είχα την ευθύνη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, είχα προωθήσει μία ρύθμιση η οποία πήρε και την ψήφο όλων των πτερήγων της Βουλής, πράγμα σπανιότατο. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν να ελέγξουμε τη νύχτα και να χτυπήσουμε τους νονούς της νύχτας. Όπως έλεγε το λαϊκό νάσμα, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Και εμείς είπαμε να βάλουμε μία στοιχειώδη τάξη, σεβασμιότατε. Ψηφίσαμε ένα νόμο με την συγκατάθεση όλων των βουλευτών. Τελικώς αντιμετωπίσαμε τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό της τότε εξουσίας. Κάποιος Μακαρίτης τώρα ισχυριζόταν ότι παρασπίζεται τα πανεπιστήμια της νύχτας, τα πολιτιστικά κέντρα, όπως τα έλεγε κλπ. Ναι. Και στη συνέχεια πήραμε μία απόφαση και απογορεύσαμε τα τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και δυστυχώς, αντί να πάνε νονί στη φυλακή, πήγε ο υπουργός στο σπίτι του. Και πολύ γρήγορα συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία για τον υπουργό, έχει σημασία για τον ίδιο το λαό, για την ίδια τη χώρα. Επιτέλους, αυτό που ονομάζεται τύχη δεν μπορεί να είναι το εργαλείο ανάπτυξης της χώρας, ούτε ακόμη ο τρόπος με τον οποίο θα μαζέψουν λεφτά. Άσχετο ότι τι έλεγαν, ότι τα λεφτά υπάρχουν και δεν υπάρχουν βέβαια και δεν υπήρχαν ποτέ, αλλά θα μαζέψουν λεφτά. Το κακό είναι όμως και η Ιερά Σύνοδος με μία εγκύκλειό της το είπε έτσι μαχητικά, ότι η χώρα βρίσκεται υποκατοχήν. Δηλαδή, η κυβέρνησή της αποφασίζει με βάση τις εντολές που παίρνει από την περιλάλητη Τρόικα. Και οι εντολές αυτές δεν είναι απλά
δημοσιονομικού χαρακτήρα ή φορολογικού χαρακτήρα, πώς να το πω. Είναι εντολές οι οποίες αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα της συνείδησης του ελληνισμού. Μάλιστα, διανύουμε μία περίοδο που διάφορες δυνάμεις που είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού επιχειρούν να πλήξουν την ιστορική συνείδηση του ελληνισμού. Δέστε αυτό το περιβόητο σύριαλ για το 1821 του συγκροτήματος Αλαφούζου, Sky, Καθημερινής κλπ. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν χτυπήσουν την ιστορική συνείδηση, δηλαδή τα σημεία εθνικής αυτογνωσίας και αίσθησης ταυτότητας των Ελλήνων, διαλύουν τον ελληνισμό. Και μάλιστα χρησιμοποιούν επιστημονικοφανείς μεθόδους. Εμφανίζονται να λένε ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε από το μικρό κρατήδιο του 1830, του 1828, το κρατήδιο της Βελούνας. Το κρατήδιο της Βελούνας δεν ήταν σε θέση να στηρίξει τον εαυτό του. Εάν το κρατήδιο της Βελούνας δημιούργησε το ελληνικό έθνος, τότε εν ονόματι τίνος επολέμησαν για να αποτινάξουν τον βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγών της τυραννίας, όπως λέει η διακήρυξη της Επιδαύρου των Επαναστατών. Το ελληνικό έθνος υφίσταται από αιώνων. Η ελληνική πατρίδα υφίσταται από αιώνων. Γι' αυτό και ο πάντων σοφότατος Σοκράτης είπε το περίφημον «Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων και εν μίζων η μοίρα παραθεής και ανθρώπης, εστίν η πατρίς». Αυτή η πατρίδα υπάρχει στους αιώνες και αυτή η πατρίδα υπήρχε και χωρίς κρατική υπόσταση στα δίσεκτα χρόνια και τους οργισμένους καιρούς της τουρκικής κατοχής σε αυτόν τον τόπο. Τώρα λοιπόν, με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προχώρησαν σε ένα νομοσχέδιο. Το δικαστήριο τους είπε το εξής. Είχε συμβεί. Με τις αποφάσεις τις ειδικές μου απαγορεύτηκαν τα ηλεκτρονικά παίγνια. Παρετάφτα, λόγω της εξόδου μου από την κυβέρνηση, ουσιαστικά ατόνισε αμέσως μετά και σε μία φάση έλαβε και θηριώδεις διαστάσεις το ηλεκτρονικό παίγνιο. Και τώρα που υποτίθεται απαγορεύονται, το 2002 η κυβέρνηση Σιμίτη απειγόρευσε γενικώς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα ψυχαγωγικά, όχι μόνο τα τυχερά. Αυτή η γενική απαγόρευση ευλήθη και ανετράπη από την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο είπε ότι το μέτρο είναι υπεράνω του σκοπουμένου. Το σκοπούμενο ήταν άλλο, αλλά το μέτρο ήταν πολύ βαρύ. Και τώρα βρέθηκε η Τρόικα, η οποία τους είπε ότι μπορούν να μαζέψουν 500 εκατομμύρια ευρώ από τις αδειοδοτήσεις που θα δώσουν. Θα δώσουν αδειοδοτήσεις, έλεγε το νομοσχέδιο, το οποίο εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση το βρήκε ανεπαρκές και ασύμπατο και το έστειλε πίσω για διόρθωση, 30.000 παιχνίδια
30.000, τις 25.000 θα τις δώσουν σε 4-5 μεγάλο επιχειρηματίες. Θα δημιουργήσουν δηλαδή ένα καθεστώς πλέον, ούτως ή άλλως οι πλούσιοι στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι κρατικοδίαιτοι. Δηλαδή ο μοναδικός πελάτης τους είναι το κράτος. Και μέσω του κράτους αφαιμάσουν τον πολίτη. Θα χρησιμοποιήσουν λοιπόν αυτοί, είναι τα αρπακτικά τα οποία περιμένουν αυτή τη στιγμή να πάρουν τις άδειες, αφήνουν και 5.000 παιγνιομηχανές για να τις δώσουν από 1 έως 5 κομμάτια σε πολλούς. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η ιστορία είναι ότι ο στόχος τους είναι να μαζέψουν αμέσως από τις άδειες 500 εκατομμύρια. Υπολογίζουν δε ότι θα μαζεύουν 200 εκατομμύρια ετησίως από την λειτουργία αυτών των μηχανημάτων, όπου θα έχουν ένα κέρδος επί του τζίρου της κλάσεως του 5 ή 6%, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι. Αυτή η ιστορία μπορεί να είναι και κωμική, διότι η αστυνομία έχει μαζέψει μέχρι τον Νοέμβριο 11.500 παιχνίδια, παράνομα, μηχανές, και βρήκε μόνο 424.298 ευρώ. Τα 5 δισεκατομμύρια που υπολογίζουν ότι είναι ο τζόγος, ο ετήσιος, ο οποίος λειτουργεί παράνομα και μάλλον θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Εδώ υπάρχει μία αναντιστοιχία. Σε κάθε μηχανάκι αντιστοιχούν 30 ευρώ μόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των μηχανών είχαν προφανώς έναν τρόπο και να παίρνουν τα χρήματα χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος. Τέλος πάντων, υπολογίζουν ότι θα στήσουν και μία επιτροπή. Επιτροπές, ξέρετε, είναι... Τι είναι μία επιτροπή? Υπάρχει ένα σχήμα. Η επιτροπή είναι κάτι σαν αυτούς που ζωγράφισαν, πήγαν να ζωγραφίσουν άλογο και με τις συζητήσεις τους βγήκε καμήλα στο τέλος. Ή αυτό που έλεγε ο Σουρίς, διότι έλεγαν να κάνουν επιτροπή και θα απελευθερώσουν τη Μακεδονία, την υπόδουλη τότε, τη Θράκη, οι Έλληνες θελήσαντες να διαβούν τον αίμον, συνέστησαν επιτροπήν σούτσον κρασάν και κρέμον και κατάλληλος του κύριου Νεράντζη τσάτσον κρασάν και κρέμον. Πάντως όποιος και να είναι, ή ο Σούτσος ή ο Τσάτσος, η διαφορά είναι μηδενική, είναι στο όνομα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι με την οποιαδήποτε επιτροπή δεν μπορούσε η Ελλάς να διαβεί τον αίμον, εάν δεν υπήρχε τελικώς ένας Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ανασυγκρότησε τη χώρα, τη διοίκησή της, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και δημιούργησε συμμαχίες με τις οποίες συμμαχίες κατόρθωσε να κάνει τους Βαλκανικούς πολέμους. Και συμμαχίες υπάρχουν πάντοτε, αλλά όπως έλεγε ο Κριτόλαος, εάν μεν άνδρες όσιν, ούκ απορρίσουσι συμμάχων, εάν δε ανδρίκελα, κυρίων. Δηλαδή, αν είναι άντρες, δεν θα έχουν πρόβλημα να βρουν συμμάχους. Αν όμως είναι ανδρίκελα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να βρουν αφεντικά. Και επειδή εδώ βρίσκουν αφεντικά, δια της εισάτοπων απαγωγής δεν είναι άντρες, είναι ανδρίκελα. Είναι μια άλλη ιστορία. Σεβασμιότατε,
Αυτή η υπόθεση είναι τραγική, διότι το κατάντημα της χώρας να θέλει το αιτιολογικό, η ratio legis, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, είναι η πρόσκτηση εσόδων. Για την πρόσκτηση εσόδων να θυσιάσουμε. Μνημονεύσατε πολύ ωραία, σεβασμιότατε, εκείνον τον αξεπέραστο ορθόδοξο συγγραφέα, τον Φιοντόρο Μιχαήλοβιτς, τον Θεόδωρο Ντοστογεύσκη, και μνημονεύσατε θαυμάσια αποσπάσματα από τον παίκτη. Συγχωρήστε με να αντιγράψω ένα ακόμη. Του λέει ένας από τους ήρωες, ο Μίστερ Άστλι, του παίκτη: «Αποναρκωθήκατε, όχι μοναχά αρνηθήκατε τη ζωή, τα συμφέροντά σας, τα προσωπικά και τα κοινωνικά, τα καθήκοντά σας σαν πολίτης και σαν άνθρωπος, τους φίλους σας που με όλα τα αυτά είχατε, όχι μονάχα απαρνηθήκατε κάθε σκοπό εξών από το παιχνίδι, μα απαρνηθήκατε και αυτές ακόμη τις αναμνήσεις σας». Τα λέει αναμνήσεις σας, βεβαίως εννοεί τη μνήμη. Η μνήμη είναι η τεράστια, η πυρηνική λειτουργία του ανθρώπου. Με τη μνήμη υπάρχουμε. Αυτός που δεν έχει μνήμη δεν υπάρχει ουσιαστικά. Δεν αναγνωρίζει. Και σε εμάς τώρα τι θέλουν? Να εξαλείψουν την ιστορική μνήμη, την ιστορική συνείδηση. Να μας πούνε ότι δεν έχουμε προγόνους. Αν δεν έχουμε προγόνους, δεν θα έχουμε ούτε απογόνους, διότι οι απόγονοι μας δεν θα αναγνωρίζουν την πατρότητά τους και την μητρότητά τους, και θα έχουν δίκαιο. Έχω την αίσθηση ότι τελικά το πρόβλημα δια της εισάτοπων απαγωγής οδηγείται συχνά μαχόμαθα, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας αγωνιούν και αγωνίζονται και προσεύχονται. Όταν η πολιτική τάξη της χώρας δεν ενστερνίζεται τις ελληνικές, τις μεγάλες ελληνικές αξίες της ζωής, την πίστη των πατέρων μας, τον πατριωτισμό, τη λεβεντιά και το φιλότιμο, και την αλληλεγγύη και τη συνοχή. Αυτή η πολιτική τάξη, ασχέτως χρώματος και αποκλίσεων, αν και τώρα πια δεν υπάρχουν αποκλίσεις, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Καστοριάδης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ρήγμα δεξιά-αριστερά έχει επιχωματωθεί, τώρα έχει επιχωματωθεί εντελώς πλέον. Αυτή η πολιτική τάξη της χώρας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά ευθύνη έχουν και οι πιστοί, για αυτούς που επιλέγουν. Παρακολουθούσα ότι στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές το 55% απέσχει αειδιασμένο, το 10% έδωσε άκυρη και λευκή ψήφο, το 35% μόνο εψήφισε. Δηλαδή τα κομματικά στελέχη τελικώς εψήφισαν, και αυτά νομιμοποίησαν με το 18% τη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος. Αυτό είναι μία ήττα της δημοκρατίας. Αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό θα εξακολουθήσει να προκαλεί τη συνείδηση του έθνους, τη συνείδηση του πιστού, με νομοσχέδια και αποφάσεις του είδους αυτού που συζητάμε. Αν δεν αποφασίσουμε κάποτε να αποτινάξουμε αυτήν την κατάσταση,
να συνειδητοποιήσουμε το καθήκον μας. Σεβασμιότατε, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη και πολλής αγώνας για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο, σε αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το ποθούμενο. Μακάρι να φτάσουμε μια ώρα αρχίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αδελφό του Σταλιό τον Παπαθεμελή, ο οποίος πιστεύω ότι πέτυχε να μας δώσει σύντομα όλες τις διαστάσεις του δράματος που ζούμε σήμερα. Μια από τις οποίες είναι και ο τζόγος. Αλλά μας έδωσε ένα ευρύτερο φάσμα. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, σας ενημερώνω ότι στο φάκελο που έχετε πάρει υπάρχει ένα έντυπο που μπορείτε να γράψετε τις όποιες απορίες, ερωτήσεις έχετε, να το δώσετε στο τέλος, θα υπάρξει άνθρωπος να συλλέξει αυτές τις ερωτήσεις για τους ομιλητές. Ερωτήσεις που θα προκύψουν από τις τοποθετήσεις. Τώρα το λόγο θα έχει ο εκλεκτός συνάδελφος, ο φίλος και αδελφός Κώστας Τσαρούχας, που δεν χρειάζονται συστάσεις, ίδιο σεβασμιότος σας είπε, αλλά τον ξέρουμε όλοι. Ανήκει στο πριτανείο των δημοσιογράφων, το ρεπόρτερ, τον εγκύρον. Εμείς δεν τρώμε στο Πριτανείο. Όχι στο Πριτανείο με την έννοια αυτή. Όχι, 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 όχι με αυτή την έννοια. Τι είναι Πρίτανη, είναι ο εκλεκτός. Χωρίς, ναι, ναι. Βέβαια, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το καλό. Καταρχήν, ευχαριστώ τον σεβασμιότο Μητροπολίτη Πειραιά, τον κύριο Σεραφείμ, και θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, νομίζω το δικαιούμε. Έχω πολλούς γνωστούς ιεράρχες. Και δεν είναι παραλείπω να σας πω ότι είμαι και άρχοντας του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας για όσα έχω προσφέρει στο Πατριαρχείο αυτό που έχει την ευθύνη μιας χυμαζόμενης Υπήρου, της Αφρικής. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο παραπάνω, κανένας λόγος. Αλλά έχω λοιπόν πολλούς γνωστούς ιεράρχες, Μητροπολίτες. Την δυναμική την οποία έχω συναντήσει, το σθένος, αλλά και την παιδεία, που ξεφεύγει των ορίων της εκκλησιαστικής παιδείας και κινείται σε άλλα επίπεδα. Στο Μητροπολίτη Πειραιά, και το καταθέτω αυτό, δεν την έχω συναντήσει αλλού. Τον διακρίνει ένα θάρρος. Και σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί τα θέματα με τα οποία καταπιάνετε είναι θέματα αιχμής. Όταν προσεκλήθη να μετάσχω εδώ στην εκδήλωση που κάνουμε για τη Μασονία, μια πρωτόγνωρη εκδήλωση, ο κόσμος ήταν έξω στην πλατεία. Το σκέφτηκα πολύ. Όχι ότι εγώ δίστασα να συμμετάσχω, αλλά είδα εκεί πέρα τη θέση του, το ψήφισμα το οποίο έφερε προς έγκριση στη συγκέντρωση και το πόσο ταράχθηκαν τα νερά. Πρέπει να σου πω κάτι, σεβασμιότατε. Δέχτηκα από τότε άπειρα τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα, γιατί μεταδιδόταν από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, όπως τώρα η εκδήλωση, και οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σας το λέω εγώ αυτό και καταθέτω το σεβασμό μου και τα συγχαρητήριά μου για το σθένος και την τόλμη του, γιατί. Γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να κοντραριστεί με συμφέροντα τα οποία ξεπερνάνε και τον ορίο της φαντασίας. Ονόν, νοήτο. Κάποιοι που τολμούν λοιπόν αξίζουν τον έπαινο. Αυτό είχα να καταθέσω εισαγωγικά. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Υπουργέ και Αντιπρόεδρε της Βουλής Τάσο Νεράντζη, αγαπητέ Αντιδήμαρχε Πειραιά Δημήτρη Βρόντο, καλοί μου φίλοι, όσοι είστε εδώ, ακούσατε τον προλαλήσατα έναν πολιτικό που τιμά τον την έννοια της πολιτικής, τον Στέλιο τον Παπαθεμελή, με τον οποίο προσωπικά μας συνδέει μια φιλία κοντά στα 40 χρόνια περίπου. Ένας άξιος κάθε σεβασμού πολιτικός, για τους οποίους εγώ πλέον τα τελευταία χρόνια δεν τρέφω και πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και επιτρέψτε μου την κρίση, είναι προσωπική αν θέλετε, αλλά μπορώ να την τεκμηριώσω. Ζητάω συγγνώμη από τον Τάσο Νεράτζη, που αποτελεί μια εξαίρεση ενδεχομένως. Και εννοώ τους πολιτικούς εκείνους που με τις πράξεις τους και τις ενέργειές τους, βέβαια, επιτρέπουν στον λαό να σχηματίσει την αρνητική εντύπωση. Ο πολιτικός δίνει κάθε μέρα εξετάσεις και πρέπει να τις δίνει για να είναι εξετάσεις ήθους πρωτίστως. Τώρα εσείς έχετε το νου και την κρίση. Η κοινωνία είναι το προϊόν των αρετών μας και το κράτος των ελαττωμάτων μας, έλεγε Τόμας Πέι. Η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι, περνάει σήμερα μια από τις κρισιμότερες περιόδους της ιστορίας της. Και αυτό είναι σε όλους μας γνωστό.
Ιδεολογικοί πόλεμοι, οικονομικοί ανταγωνισμοί και κρίσεις, αγώνας δρόμου για τους καταστρεπτικούς εξοπλισμούς, ταξίδια στο διάστημα και συγχρόνως πείνα στα κράτη του τρίτου κόσμου. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αδιαφορία των ισχυρών, άμβληση των ηθικών αξιών του πολιτικού, πιστεύω, και μια σειρά άλλα συναφή προβλήματα που ο σύγχρονος Έλληνας αντιμετωπίζει καθημερινά. Δεν νομίζω κανείς επ' αυτού να αμφιβάλλει. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό το 1754, στο κοινωνικό συμβόλαιο, που εγώ το θεωρώ ένα από τα πολύ, το πιο σημαντικό σας έργο που έχει γραφεί, για την ανισότητα των ανθρώπων, υποστήριξε ότι η ανανέωση των τεχνών και των επιστημών δεν συνέβαλε καθόλου στον καθορισμό των ηθών και τόνισε ότι είναι ανάγκη να επιστρέψει ο άνθρωπος στη φύση, σε μια ζωή απλή και φυσική, όπου καλλιεργούνται το συναίσθημα, η αγάπη, η ανθρωπιά και όχι μόνο ο τεχνικός πολιτισμός. Κοντά στο Ρουσό, πολλοί ακόμη επιστήμονες και στοχαστές επισήμαναν έγκαιρα την κρισιμότητα της εποχής μας, όπως ο Φίχτε, ο Καρτέσιος, ο Κίρκεγκορντ, ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε στο βιβλίο του Ευρωπαϊκός Μηδενισμός, που σημείωσε ποτέ άλλοτε δεν είχαμε περισσότερη ανάγκη από ηθικούς παιδαγωγούς. Οι άριστες προσωπικότητες της εποχής μας είναι τελείως ανίκανες να γίνουν οδηγοί και συγχρόνως τιμωροί άλλων. Εύχομαι να βρω έναν παιδαγωγό που να με διδάξει πάλι ότι ο άνθρωπος οφείλει να είναι στη σκέψη και στη ζωή του απλός και τίμιος, επομένως ασυγχρόνιστος, σε εισαγωγικά, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα είναι τόσο πολύπλευροι και πολύπλοκοι, ώστε αναγκαστικά γίνονται ανέντιμοι όταν θέλουν να μιλούν, να εκφράζουν γνώμες και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές. Αυτά έλεγε ο Νίτσε. Παρόλες όμως τις προβλέψεις και τις επισημάνσεις τους, οι στοχαστές και μελετητές δεν κατάφεραν να σταματήσουν την κατρακύλα τους προς την αδιαφορία του συνόλου της κοινωνίας. Και την ευθύνη γι' αυτό φέρνουν κατά τον Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν οι πολιτικοί. Ο λαός πάντα υπήρξε το άκακο θύμα απάτης και αυταπάτης των πολιτικών, είπε και έγραψε ο Λένιν, και πάντα θα είναι έτσι, ώσπου να μάθει να βρίσκει τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης τάξης που κρύβονται πίσω από τις φράσεις, τις διακηρύξεις και τις υποσχέσεις περί ηθικής, θρησκείας, πολιτικών ή κοινωνικών αλλαγών. Έχουν περάσει χρόνια από την εποχή που έγιναν αυτές οι επισημάνσεις και δεκαετίες από την ανακάλυψη μιας συνταγής που θα μπορούσε να δώσει ερεθίσματα για λύσεις. Κανένα όμως θετικό βήμα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, ως κοινωνία, ημέρα με την ημέρα, πάμε προς το χειρότερο. Και δεν νομίζω σε αυτή τη σύναξη να αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Τα αναχώματα που υπάρχουν σας τα έδωσαν οι προλαλήσαντες. Και εγώ μένω σε αυτά. Σήμερα, πέρα από τους κοινωνιολόγους και τους στοχαστές, στην έρευνα του φαινομένου αυτού έχουν μπει και νευροψυχαναλυτές, ψυχολόγοι, ανάγκη των καιρών με σημασία. Οι τελευταίοι μελετούν τη βαθιά κρίση που διανύει η παγκόσμια κοινωνία, από την οποία βέβαια δεν μπορεί να αποκοπεί η ελληνική. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Γιατί γίνεται αυτή η εισαγωγή? Διότι δεν μπορούμε ξαφνικά να εκπροθούμε σε ένα τραπέζι εδώ και να μιλάμε για τον τζόγο, χωρίς να δώσουμε το περίγραμμα και του γιατί και πώς αυτοί που επιδιώκουν το αποτέλεσμα που θέλουν να πετύχουν, κάνουν τις κινήσεις που κάνουν και σε ποιο λαό στοχεύουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Κάθε κρίση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και κάθε κοινωνική δυσπλασία εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στους λαούς της γης. Ο κάθε λαός αγωνίζεται με τον δικό του τρόπο να απαλλαγεί από την απειλή του πνευματικού μαρασμού όταν αυτή γίνεται αρετή. Να απαλλαγεί με πιο ανώδυνο μέσο. Ο τρόπος είναι διαφορετικός για κάθε λαό και καθορίζεται κυρίως από την ψυχοσύσταση και το χαρακτήρα του. Οι Έλληνες είναι ανάγκη επιτακτικοί να αποδυθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Πριν προσπαθήσουμε όμως, είναι ανάγκη για όλους μας να μελετήσουμε τον ίδιο το χαρακτήρα μας και να αναλύσουμε διεξοδικά φαινόμενα και καταστάσεις της εποχής. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί θα πείτε, κύριε Τσαρούχο, θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση τώρα εδώ των Ελλήνων κλπ? Όχι. Δεν κάνουμε αυτό. Κάνουμε μερικές επισημάσεις και αναφορές. Γιατί κανένα μα κανένα νομοσχέδιο όπως αυτό, για το οποίο άλλοι αργότερα, ο κύριος Χραφάς θα σας πει κάποιες λεπτομέρειες, ο κύριος Θεοδόρου επίσης, ο πατέρας Μεθόδιος τα δικά του, τη δική του αναφορά θα καταθέσει. Γιατί για να πετύχουν αυτά τα παιχνίδια, τα παίγνια, μια μεγάλα για παίγνια, και ο στόχος πρέπει προηγουμένως να υπάρξει ένα πρόπλασμα στην κοινή γνώμη. Μια καλλιέργεια ενός αισθήματος, ενός ανέμου αν θέλετε. Γι' αυτό ακριβώς κάνω αυτές τις αναφορές. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο σύγχρονος Έλληνας αμφιβάλλει κανείς
Και μη στέκεσαι τώρα στην τωρινή, από πέρσι μέχρι φέτος ή τα τελευταία 1,5 χρόνο, κατάσταση που λόγω τρόικας μνημονίων και όλα τα συμπαρομαρτούντα και της διάλυσης της αυταπάτης που ζήσαμε, έχουμε αλλάξει και βλέπουμε τα πράγματα με άλλο μάτι και με άλλο τρόπο. Ο σύγχρονος Έλληνας όμως χρόνια τώρα ήθελε να αποκτήσει τι, με ευκολία, όσο το δυνατόν περισσότερα καταναλωτικά αγαθά, που η κοινωνία αυτή, η καταναλωτική του πρόσφερε. Αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό? Το στόχο μας ήταν πόσα αυτοκίνητα θα πάρουμε και πόσο καλύτερα θα περνάμε. Το σχέδιο οικονομικής βοήθειας Marshall, από τότε ακόμη, είναι ένα κλασικό παράδειγμα, γιατί έτσι δημιουργήθηκε μια τάξη με ηθική και νέους θεσμούς. Γκρεμίζοντας την τάξη αυτή με βίαιο τρόπο κάθε σχέση με το παρελθόν, δεν κοίταζε να πάρει κάτι από αυτό, και ας υπήρχαν πολλά θετικά στοιχεία. Μια σειρά από αυταπάτες δημιούργησαν ένα χάσμα ανάμεσα στο λαμπρό όνειρο του νέου κόσμου και στην πραγματικότητα. Μπήκαμε λοιπόν σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου στο ήρωες να είναι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, τον business και της νύχτας. Θα διαβάζετε αυτές τις μέρες για την εξάρτηση των 4 κυκλωμάτων της νύχτας και είναι αστεία τα προσωνύμια τα οποία δίνουν και τα επίθετα με τα οποία χαρακτηρίζουν. Νονί, 217 συλλήψεις, 20.000 σελίδες ειδικογραφία, γκρεμισμένα κέντρα, τραγουδίστριες που βάζουν νονούς να εξοντώνουν τους δικούς τους, διάφοροι αστυνομικοί, υπάλληλοι του κράτους, όλοι μπλεγμένοι σε ένα παιχνίδι όπου η δυσοσμία και η μπόχα σε κάνει να ζαλίζεσαι. Αυτό δεν είναι δημιούργημα ενός χρόνου, είναι δημιούργημα επάλληλων συσσωρεύσεων. Πολύ σωστά ο κ. Παπαθημελής είπε προηγουμένως, 18 μήνες ο Υπουργός, ο Στέλης ο Παπαθημελής, τελικά έφυγε ο Υπουργός και έμειναν νονή της νύχτας. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Καταλάβατε, διότι ο Παπαθεμελής, όντας διακατεχόμενος από μια φιλοσοφία που την ξέρουμε όλοι μας και η οποία έχει ως κυρίαρχο στοιχείο της την ανθρώπινη υπόσταση, την ηθική αν θέλετε, όχι με τις αρνητικές αναφορές της ηθικής και ή να πει κανείς ότι είναι μονοσήμαντη αυτή η προσέγγιση, αυτή την ηθική που όλοι θα θέλαμε να μας διακατέχει, διακατεχόμενος ο ίδιος από αυτές τις αντιλήψεις θέλει να βάλει κάποια πράγματα, απλά πράγματα στη σειρά. Δεν μπορούσε να ανοιχτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάθονται οι άλλοι στα μπουζούκια μέχρι τις 7 το πρωί. Πώς θα πάνε να δουλέψουν αυτή την άλλη μέρα? Παράδειγμα. Έβαλε λοιπόν το μέτρο για την περιστολή της λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων στις 2 η ώρα. 2 η ώρα, ρε παιδιά, σου λέει. Και τα Σάββατα 3, που την άλλη μέρα είσαι, ας πούμε, δεν δουλεύεις. Έπεσαν επάνω να το φάνε όλοι. Πήγε να τα βάλει με τον τσόγο. Στο τέλος έφυγε ο υπουργός και έμειναν οι νονοί, όπως σωστά το είπε ο ίδιος. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Το κλίμα αποθέωσης του τζόγου μέσα από το οποίο προσπαθεί να περάσει τώρα το νομοσχέδιο αυτό δικαιολογήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, και ο κ. Χωραφθάσας θα πει καλύτερα αυτά αργότερα, τα ξέρει πιο καλά. Άλλωστε υπηρέτησε σε θέσεις του κράτους υψηλού ρίσκου και υψηλής ευθύνης. Το κλίμα αυτό ήθελε να πετύχει ο κ. Παπακοσταντίνου 700 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στον προϋπολογισμό δεν έγραψε αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας. Αλλά όμως, προσέξτε γιατί τα είπα όλα προηγουμένως. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 700 εκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό, ας διαλυθεί η ελληνική κοινωνία. Γιατί αργότερα, και από τον αγαπητό φίλο τον κύριο Θεοδόρου, εγώ θα κάνω μια απλή αναφορά, θα ακούσετε ότι για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, τι πρέπει να προηγηθεί στην κοινωνία, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι μια πλήρης διάλυση ηθικών αξιών πρέπει να επιτευχθεί για να έχουμε την ίσπραξη των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από τα φρουτάκια. Ασχολούμαι με το θέμα του τζόγου δεκαετίες. Και έλεγα προηγουμένως στην υποδοχή που μας επιφύλαξε και ο Σεβασμιότατος καθήμενης στο Αρχονταρίκη, έλεγα ότι τελικά όταν κατάφερα να διώξω από την Ελλάδα τον Δημητρίου, από το καζίνο της Πάρνηθας, με μια σειρά ερευνών τότε πολύ τολμηρών που έκανα στην ελευθεροτυπία όπου εργαζόμουν, έχει μείνει ιστορικός ο τίτλος μιας κυριακάτικης ελευθερία στο Go Home Mr. Jones. Γιατί ήθελε να έρθει ένας Αμερικάνος στη θέση του. Τελικά ήρθε το κράτος. Έφυγε ο Δημητρίου, ο Κύπριος λοιπόν που είχε το καζίνο, γιατί αποδείξαμε τις απάτες, τις κλοπίες, τις κλοπές, τις κομπίνες, όλα αυτά, πώς κλέβανε με τους ρουλέτες. Και ήρθε, το ανέλαβε το κράτος. Καταθέτω λοιπόν εδώ ενώπιόν σας ότι καλύτερα να έμενε ο Δημητρίου. Διότι οι κλοπές γίνανε πολύ περισσότερες τότε. Και εγώ, όντας ρεπόρτερ τόσα χρόνια, 44 χρόνια υπηρετώ το ρεπορτάζ, την έρευνα. Η γυναίκα μου, η οποία είναι μέσα στο ακροατήριο, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος μάρτυρας για να σας μιλήσει για το τι μαρτύρησε η ίδια
όλα αυτά τα χρόνια υπομένοντας αυτόν τον αγώνα τον οποίο έκανα εγώ. Φεύγοντας λοιπόν ο Δημητρίου ήρθαν αυτοί. Οι κλοπές έγιναν περισσότερες. Κάθε μεσημέρι εγώ έπαιρνα αναφορά από το καζίνο επάνω. Γιατί όλοι εκεί, οι κρουπιέρδες, οι άλλοι, επειδή ήμουν καθαρός, έτοιμος, με είχαν τσεκάρει πια, μου εμπιστευόντουσαν. Και αυτά που άκουγα, έφρυτα πραγματικά. Τόλμησα τότε να πάω σε έναν ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο να του πω: τι κάναμε τώρα εδώ πέρα. Βάλαμε το λίγο να φυλάει τα πρόβατα. Διώξαμε εκείνους τους οποίους αποδείξαμε τις κλοπές και τις απάτες και τις κάνει τώρα το κράτος. Μη μιλάς, άσε μη μιλάς, άστο καλύτερα, μην ασχολείσαι. Έκανα το σταυρό μου, γιατί είμαι και καλός χριστιανός, και είπα σώσον Κύριε. Yeah, τι άλλο να. Μην το λες εσύ αυτό. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο τζόγος δεν είναι μονοσήματος. Υπήρχαν παλιά, δεν υπήρχε τόσο πολύ, υπήρχαν τα καζίνο, τα οποία βέβαια δεν τα έκλεισε τα εκτρατορία του μεταξά, ενώ καταδίωξε τη χαρτοπεξία και ακόμη και στα καφενεία πεζόταν μόνο πρέφα, κολτσίνα και ξερή, με έπαθλο τα λουκούμια, τα καζίνο τα άφησε ανοιχτά. Σήμερα έχουμε καζίνο στην Κέρκυρα, στην Ρόδο, το Πασίγον στο Μονπαρνές, για το οποίο κάναμε αναφορά, στη Θεσσαλονίκη το Ρέτζεσι Καζίνο, στην. Αλλά οι Θεσσαλονίκοι πάνε συνέχεια στα Σκόπια. Αυτό δεν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία. Τα ξέρει καλύτερα ο κ. Παπαδημαλής, γιατί εγώ λείπω από Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι λοιπόν. Να σταθούμε στο Λουτράκι, σεβασμιότατε. Να σταθούμε στο Λουτράκι. Τώρα θα σας πω εγώ τι είναι το συμφέρον, θα ακούσετε καλύτερα. Κύριος Κοέν. Ένα βράδυ λοιπόν ήμουν ένα πολιτικό σχολιαστή στην τηλεόραση του Sky. Το δελτίο ειδήσεων το έκανε ο Νίκος Ευαγγελάτος. Παίρνω τηλέφωνο το Μαλέλη που ήταν διευθυντής, το σταμάτη και το λέω το βράδυ θέλω να βγω στο δελτίο. Μου λέει γιατί πράγμα. Θα κάνω μια αποκάλυψη του λέω για το καζίνο. Για ποιο καζίνο μου λέει, λέω για το Λουτράκι. Τότε μου λέει να πούμε τι είναι, λέω δεν στο λέω. Στον αέρα θα το πω. Μου λέει εντάξει, επειδή με ξέρανε γιατί τρέλα κουβαλάω. Λοιπόν, λέει να πούμε και τον Κοέν. Ναι, είναι και ο Κοέν, του λέω. Κύριος Κοέν. Το βράδυ λοιπόν βγαίνω, δύο μέρες πριν τι είχε γίνει. Δύο μέρες πριν ήρθε και με βρήκε μια πηγή μου από το μόνο παρέντες που είχα ακόμη, από την Πάρνιθα. Αυτός είναι παίκτης, κλασικός παίκτης. Και συναντιόμαστε στο καφενείο, στο Πράπα, στο αγραβασίο του Πράπα, στο Φάλιρο, μεσημέρι. Του λέω, τι έγινε, ρε Γιώτη, γιατί τόσο πολύ. Μου λέει, επειδή άρχισε να λέει διάφορα, λέει, δεν του παρόδωσε να αναφέρω χαρακτηρισμούς, τους καταλαβαίνετε όλοι σας. Γι' αυτό μου λέει, πρέπει να στα πω σε σένα, μου λέει. Και επειδή είσαι παλικάρι, είσαι ο μόνος που θα τα βγάλεις. Και αρχίζει και μου λέει, ότι στο καζίνο του Λουτρακίου, αυτά τα λέω τώρα και είναι, ξέρω ότι μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο. Τα λέω ενσυνείδητα δηλαδή, γιατί είναι πραγματικότητα. Στο καζίνο του Λουτρακίου, δύο ρουλέτες στο πριβέ είναι ανοιχτές, σε κάποια νούμερα. Και εκεί παίζουν περισσότερο μοιημένοι παίκτες, οπότε κερδίζουν τεράστια ποσά, κρατούν το 20% αυτοί για τον λογαριασμό τους και τα άλλα τα παίρνει το καζίνο, το οποίο έτσι τι κάνει. Έκλεβε την εφορία, το κράτος και το ποσοστό που δικαιούται από το Ζήρο και έκλεβαν και την εταιρεία η ίδια. Και υπέκθεσε πριν το 20%. Πάντα όμως, ξέρετε, γίνεται το μοιραίο λάθος. Όλες οι υποθέσεις που έχω βγάλει, ακόμη και τη μασονία που έχει γράψει η ιστορία, βγήκαν γιατί. Γιατί κάπου σπάει η αλυσίδα. Αν σε αυτό το κομπολόι μία αλυσίδα από εδώ σπάσει, θα πω το κομπολόι θα χαθεί, θα εξαφανιστεί. Έτσι γίνεται και στις υποθέσεις αυτές. Σπάει κάποιος. Όταν έβγαλα την υπόθεση του Γούκου στα Γιάννενα, ήταν γιατί κάποιον του έριξε και δεν του έδωσε τα λεφτά. Με πήρε στην ελευθεροτυπία, μου το είπε, πήγα στην ελευθεροτυπία και έγινε ό,τι έγινε. Οι παλίτες θυμούνται το κογκλυφικό παρακύκλωμα του Γούκου. Μου λέει λοιπόν ότι στις δύο ρουλέτες τα νούμερα μου λέει. Γράφε. Και γράφω. 6 νούμερα στη μία, 6 νούμερα στην άλλη. 6, 13, 22 κλπ. Είναι περισσότερο ανοιχτά, όπως είναι η ρουλέτα, ξέρετε. Έχει 36, 37 νούμερα το 0 και 1 έως 36. Και εδώ είναι όλα ίδια. Εδώ λοιπόν υπήρχαν 6 νούμερα, αυτό πιο ανοιχτό. Αυτό πιο ανοιχτό. Αυτά τα ήξερα μόνο οι μοιημένοι παίκτες. Και παίζαν σε αυτά και αυτοί κερδίζαν μονίμως. Και μετά έκανε τη σούμα. Του λέει τι λες, δε. Μου λέει όπως το λέω. Πρόσεξε, του λέω. Θα βγω και θα τα πω. Γιατί παίζω το κεφάλι μου χωρίς ένα γράμμα. Μου λέει, αδερφέ, εσένα θα πουλήσουμε, μου λέει. Πού είσαι παλικάρι, να τα πεις. Πάω στο σταθμό και βγαίνουμε στον αέρα.
Και λέει ο Ευαγγελάτος, είπε, ο Ευαγγελάτος Ανίκος ήταν στο δελτίο, παρουσιαστής. Και είναι και ο κύριος Κουέν, ο οποίος αρχίζει να πλέκει ένα καζίνο του, ένα ύμνο του καζίνου του Λουτρακίου. Και λέω, κύριε Ευαγγελάτο, σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, γιατί το καζίνο του Λουτρακίου, το οποίο εγκομιάζει ο κύριος Κουέν, είναι καζίνο απάτης. Τι λέτε, λέει, κύριε. Του λέω, είναι απάτη και είστε κλέφτες, του λέω. Δημόσια τώρα αυτά. Λοιπόν, και γίνεται ένα πράγμα και του λέω και μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για το μεταξύ, τι έκανα προηγουμένως. Πήρα τη βάση, πήρα τον, έναν άνθρωπο της Βάσος του Παπανδρέου, καταλάβανε η μημένη εδώ πιον, και του είπα, πες να βλέπει το βράδυ το δελτίο. Οπωσδήποτε. Υπάρχει κάτι που την ενδιαφέρει. Σαν να έπρεπε να τον νεράτσι και του έλεγα τώρα δε στο δελτίο, οπότε μοιραία θα έπρεπε να επιληφθεί. Γι' αυτό το έκανα εγώ. Λοιπόν, για να μην χαθεί το πράγμα, λέει λοιπόν. Βγαίνουμε και αρχίζω λοιπόν και λέω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στις ρουλέτες τάδε και τάδε. Τα νούμερα. Αρχίζω και λέω τα νούμερα στον αέρα. Είναι ανοιχτά, εκεί παίζουν μημένοι παίκτες, κλέβουν και γίνεται. Και αν η κυρία Παπανδρέου σέβεται τον εαυτό της, αυτή τη στιγμή οφείλει να στείλει τους ελεκτές να πάνε να ελέγξουν αν αυτά τα οποία λέω εγώ είναι. Μου λέει θα σας κάνουμε αγωγή, θα σας κάνουμε μήνυση κλπ. Λέω να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και γίνεται βέβαια σεισμός. Η κυρία Παπανδρέου, η οποία έβλεπε την εκπομπή, διατάσσει την αυτή του. Και πηγαίνουν κατευθείαν στο Λουτράκι, μπαίνουν μέσα και σταματάνε τις ρουλέτες. Κάναν μία ώρα να πάνε, δεν προλαβαίνουν να το κρύψουν, να τα διορθώσουν. Και την άλλη μέρα που τις παίρνουν τις ρουλέτες και τις ψάχνουν, αποδεικνύεται ότι ο Σαρούχας είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Και οι απειλές περιαγωγή. Προσέξτε τώρα. Λέω λοιπόν. Προσέξτε λέω. Μετά πιάνω την επιτροπή τώρα. Γιατί αυτό θα πήγαινε, αποδείχθηκε λοιπόν, στην επιτροπή καζίνο. Η οποία είχε αρμοδιότητα να βάλει πρόστιμο στην επιχείρηση ή να φτάσει μέχρι να το κλείσει. Και λέω ένα μέλος της Επιτροπής και τον πρόεδρο, ήταν ένας πρώην πρόεδρος εφετών, προείδρευε της Επιτροπής. Τους λέω, προσέξτε ότι αν δεν το κλείσετε, θα σας καταγγέλω κάθε μέρα. Παίρνει απόφαση η Επιτροπή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και το κλείνει για 15 μέρες. Θυμάσαι τόσο. Και έκανε 3 χρόνια δικαστικό αγώνα για να ανακαλέσουν την απόφαση. Την ημέρα, σας το καταθέτω έτσι εδώ, και συγχωρήστε με έτσι την αυτή, αλλά τη συγκίνηση. Την ημέρα που το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε. Ναι, θα τελειώσω. Λοιπόν, απέρριψε την προσφυγή του καζίνου του Λουτρακίου και διέταξε το κλείσιμο. Βγήκα στο Sky ουρλιάζοντας την εκπομπή μου στα αιρετικά. Και είπε ότι σήμερα ανοίγουν 100 σχολεία. Κλείνει το καζίνο Λουτρακίου για 15 μέρες. Και ούρλιαζα, δεν έκανα εκπομπή, φέρα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές, το τι ζημιά πάθανε, βέβαια, έτσι. Αλλά όμως αντιλαμβάνεστε και το τι συμβαίνει στον χώρο αυτόν. Βέβαια, παρασύρθηκα και ζητάω συγγνώμη για το ότι παρασύρθηκα τόσο πολύ. Και είναι και η φόρτιση στην κινήση. Και καμιά φορά που σε παρασύρει να λες και περισσότερο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν, για να μην μπω στο θέμα και να μην δώσω ούτε και τους χαρακτηρισμούς, θα τα πούνε άλλοι από τους ομιλητές. Τι πάνε να κάνουν λοιπόν. Εδώ δημιουργείται, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλοι που είστε εδώ, ότι τα φρουτάκια υπήρχαν. Τα καταργήσαμε γιατί, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Παπαθεμελής, εκεί γινόταν ένα όργιο. Το όργιο αυτό, από το όργιο αυτό πραγματικά κάποιοι γίνανε ζάπλουτοι. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα η οποία θέλει να επαναφέρει αυτό το πράγμα με τι αιτιολογικό. Ότι πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ τυχερών και τεχνικών και ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά είπε δεν μπορεί να τα καταργείτε όλα έτσι και να θέτετε γενικές απαγορεύσεις. Αλλά όμως, όταν εμείς έχουμε εδώ τόσους πολλούς κοινωνικούς κινδύνους να απειλούν το κοινωνικό σώμα. Και ο βασικός βέβαια κίνδυνος είναι ένας. Να δημιουργηθεί καινούργια τάση και απόκτηση χρημάτων χωρίς για απόκτηση χρημάτων χωρίς εργασία, αποφυγή της τελευταίας, λαθασμένες αντιλήψεις για το χρήμα και σχεδόν όλοι τα κουπί, διαρρήκτες, ληστές, παστογράφοι, απατεώνες, επιδίδονται στον τζόγο και στη χαρτοπεξία. Αν αυτά όλα περάσουν στην κοινωνία και αν πετύχουμε αυτό το πράγμα, τελικά να διαφθείρουμε τόσο πολύ την κοινωνία μας για να εισπράξουμε για να έχουμε στον προϋπολογισμό του κράτους τα 700 εκατομμύρια που επιδιώκει. Με τα μανία σου, Υπουργός Οικονομικών, είναι άξιος ο μισθός μας. Άξιος πραγματικά ο μισθός μας. Εάν σας κούρασα, σας ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη να με ακούσετε.
πάντα άμεσος και ζωντανός ο λόγος του φίλου του Κώστα και θα κρατήσατε αυτό που και στο τέλος είπε. Για τα 750 εκατομμύρια ευρώ που επιβάλλει το μνημόνιο δεν έχουν πρόβλημα να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια. Με τα φρουτάκια και με άλλα μέσα που χρησιμοποιούν. Το μνημόνιο Ηρίστο Εμπαρόδο πλένε αξίζει να το μελετήσετε, γιατί έχει πολλές διαστάσεις, δεν είναι μόνο η οικονομική του διάσταση. Έξω θα το βρείτε. Τώρα το λόγο θα έχει ο πανουσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Μεθόδιος Κρητικός, που τον ξέρετε ως ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πατέρα Μεθόδιε, το λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί αδελφοί, κυρίες και κύριοι, εγώ θα το δω το θέμα από μία άλλη άποψη, από την εκκλησιαστική πλευρά. Ως παπάς που είμαι, θα τα πω παπαδίστικα λιγάκι. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι φιλάνθρωπο, λυτρωτικό, απελευθερωτικό και σωτήριο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή ότι εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Δηλαδή, ό,τι αλωτριώνει, ό,τι εξευτελίζει, ό,τι υποδουλώνει, ό,τι καταστρέφει τον άνθρωπο και κατ' επέκταση την κοινωνία των ανθρώπων. Άλλωστε, ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι η αποδοκιμασία όλων των σάπιων και δαιμονικών δομών αυτού του κόσμου, ενώ η Ανάστασή του είναι ο θρίαμβος πάνω σε αυτές. Ο θρίαμβος δηλαδή της αλήθειας, της αγάπης και του φωτός. Αυτός ο ίδιος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, συνεχίζει το έργο του μέσα στον κόσμο δια της Εκκλησίας, προς καθαίρεση οχυρωμάτων κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, για να ισοπεδωθούν δηλαδή οχυρώματα. Ποια οχυρώματα? Είναι όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία ο σατανάς και τα όργανά του ζητούν να κρατούν τους ανθρώπους εχμάλωτους, μακριά από το Ευαγγέλιο, σε αποστασία από το Θεό. Άγνοια, προλήψεις, δυσιδαιμονίες, μάταιες προσκολήσεις, μακροχρόνια και αμαρτωλά πάθη, επιθυμίες και ορέξεις σαρκικές, κακές σέξεις, ψεύτικες φαντασίες, υπερήφανες σκέψεις και φρονήματα, απάτες, αιρέσεις, πλάνες, σοφίσματα και συλλογισμοί που ξεσηκώνονται εναντίον του Ευαγγελίου και εναντίον του ανθρώπου. Αυτά τα οχυρώματα οφείλει η Εκκλησία να βομβαρδίζει συνεχώς με τα πνευματικά της όπλα, τα γαρόπλα της στρατείας ημών, ουσαρκικά αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Με την προσευχή δηλαδή, την νηστεία, τη φανέρωση της αλήθειας, διαλόγου και πράξεως αγωνίζεται η Εκκλησία. Και ιδιαίτερα στους σκοτεινούς καιρούς μας έχει χρέος η Εκκλησία να υψώνει φωνή διαμαρτυρίας για τη γενικευμένη απόρριψη των αξιών, τη φθορά των ηθών, τη διαφθορά των ψυχών. Έλεγε ο μακαριστός δάσκαλός μας Κωνσταντίνος Μουρατίδης, η Εκκλησία ως εκ της φύσεως και της αποστολής της όχι μόνο δικαιούται να έχει άποψη επί των μεγάλων υπαρξιακών προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα και τις κοινωνίες, αλλά δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να τις διατυπώσει. Έστω και αν κάποιοι δυσταρεστούνται από τις διατυπώσεις και απόψεις της αυτές. Ο κύριος Βερέμης, στην τελευταία εκπομπή της σειράς για το 1821 που έγινε μία προηγουμένως και που είχε επιμεληθεί, θέλοντας να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφερόταν και δεν στήριξε την Ελληνική Επανάσταση, είπε ότι κάτι τέτοιο ήταν το απολύτως φυσικό και αναμενόμενο. Δεν μπορεί η Εκκλησία να ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα, εφόσον η θρησκεία δεν πιστεύει στα εγκόσμια, αλλά ετοιμάζει τους καλούς χριστιανούς για την άλλη ζωή. Ακριβώς. Ας αντιληφθεί επιτέλους, ή μάλλον το έχει αντιληφθεί, ας το παραδεχτεί ο κύριος Βερέμης και οι ομοειδιάτες του, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μεν στραμμένη στη Βασιλεία του Θεού, αυτή όμως η Βασιλεία ενεργεί ήδη στην ιστορία
στην καθημερινότητα, στο εδώ και τώρα. Το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου, η μετοχή του δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών, εξαρτάται από τη στάση και τοποθέτησή του στα ζητήματα που θέτει το προσωπικό, κοινωνικό και ιστορικό του παρόν. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης, όπως το γνωρίζουμε, η τοπική μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Πειραιός, υπό την άγρυπνη και θασαλέα επιμαντορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Σεραφείμ, πολεμά δυναμικά για την καθαίρεση οχυρωμάτων, της πλάνης και της πονηρίας. Οι προλαλήσαντες είπαν αρκετά, δεν θα πω περισσότερα από αυτού. Ένα από αυτά, τα πλέον ψυχοβλαβή και ανθρωποκτόνα, με πολλές τραγικές και ολέθριες επιπτώσεις για την κοινωνία, είναι ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια. Είναι πράγματι τρομερές και τραγικές, όπως ήδη το ακούμε και από τους άλλους ομιλητάς, όπως το λέει και το θέμα της ημερίδας μας άλλωστε, οι επιπτώσεις και οι συνέπειες από το πάθος των τυχερών παιχνιδιών απειλούν μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Πρόκειται κυριολεκτικά για σατανική παγίδα που κρύβει το αληθινό της πρόσωπο κάτω από τη μάσκα που υπόσχεται επιτυχία, πλουτισμό, εύκολο κέρδος, λύση οικονομικών προβλημάτων, ενώ ετοιμάζει τη χρεοκοπία, τον εξευτελισμό, την υποδούλωση και τέλος την καταστροφή. Ρουλέτα, ζάρια, χαρτιά, στοιχήματα, κουλοχέριδες, φρουτάκια και το νεότερο φρούτο, το e-gambling, δηλαδή τα στοιχήματα πόκερ και καζίνο μέσα από το διαδίκτυο, περί του οποίου και ο λόγος. Είναι κάποια από τα τυχερά παιχνίδια του καιρού μας. Είναι όμως παλαιά πληγή για την ανθρωπότητα. Ήδη στα έπι του Ομήρου αναφέρονται τυχερά παιχνίδια. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι υπήρχαν και στη Μινωική Κρήτη. Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς τα αναφέρουν και κάποιοι τα καταδικάζουν, όπως ο Αριστοτέλης, ο οποίος στα Ηθικά Νικομάχια γράφει: «Ο μεν δικηβευτής», αυτός δηλαδή που ασχολείται με την κηβεία, με τα τυχερά παιχνίδια, «και ο λοποδίτης και ο ληστής των ανελευθέρων εσύν εσχροκερδής γαρ». Δηλαδή, κατατάσσει τους κηβευτάς, εκείνους που παίζουν ζάρια τυχερά παιχνίδια, με τους κλέφτες, λοποδίτες, με τους ληστές και τους χαρακτηρίζει ανελεύθερους και εσχροκερδείς. Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την εποχή της ιστορικής παρουσίας του Κυρίου μας στον κόσμο, όλη η Ρώμη χαρτόπαιζε. Παίζανε από Ανατολής μέχρι Δύσεως του Ηλίου. Παίζανε χρήματα, περιουσίες, παίζανε αξιώματα, παίζανε τα ρούχα τους, ακόμα λέει και τις γυναίκες τους. Και στο τέλος την τιμή και την ελευθερία τους, όπως το μαρτυρεί ο ιστορικός Τάκητος. Ήταν φοβερό, λέει, να βλέπεις νέους ισχυρούς και ευγενείς να δένονται και να πολλούνται από τον νικητή τους, σαν να ήταν ανδράποδα. Και ας μην ξεχνούμε την αθλειότερη στιγμή στην ιστορία των τυχερών παιχνιδιών. Ενώ ο Χριστός αγωνιούσε πάνω στο Σταυρό και χυνόταν το τίμιο αίμα του, εκεί στο Γολγοθά οι Ρωμαίοι στρατιώτες από κάτω έπαιζαν στα ζάρια, έβαζαν κλήρο για το χιτώνα του. Και σταυρώσαντε σε αυτόν, διαμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρο επ' αυτά τις τι άρι. Η Εκκλησία του Χριστού από αρχής καταδίκασε, αποδοκίμασε και χαρακτήρισε ως αμαρτία την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη κηβεία, που είναι τα τυχερά παιχνίδια, ως συνώνυμο της δολιότητος και της πανουργίας στην προς Εφεσίους επιστολή. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς συμβουλεύει τους νέους να απέχουν από τα παιχνίδια αυτά με τα ζάρια. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι πολύ αυστηροί εναντίον εκείνων που κηβεύουν. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «Το να παίζει κανείς ζάρια, τυχερά παιχνίδια, δεν φαίνεται στους πολλούς ότι είναι αναγνωρισμένο αμάρτημα, εν τούτης όμως εισάγει στη ζωή αναρρύθμιτα κακά, επιφέρει βλασφημίες, ζημίες, θυμούς, ύβρις. Και πολλά άλλα χειρότερα από αυτά έχει πολλές φορές προξενήσει». Πολύ εύστοχα ο μεγάλος αυτός και Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας και ακριβής ανατόμος των ανθρωπίνων παθών επισήμανε ότι η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι απλά ένα αμάρτημα ή ένα αμαρτωλό πάθος, αλλά αιτία και περίληψη πολλών και βαρυτάτων αμαρτημάτων και παθών. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνος που παίζει τυχερά παιχνίδια, πρώτον, καταλαμβάνεται καταρχάς από τα φοβερά πάθη της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας ή της, κατά τον Απόστολο Παύλο, εστίν ειδωλολατρία.
Στην αρχή ενδιαφέρεται να κερδίσει, ζει με την ψευδέστηση ότι μπορεί να τα καταφέρει, να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, να κάνει λεφτά, να πλουτίσει. Δεύτερον, παραβαίνει την εντολή του Θεού, το ου κλέψεις. Ο Άγιος Νικόδημος η Αγιορείτης, συνέχεια στη σειρά των πατέρων, γράφει «Εκείνοι που παίζουν τα χαρτία και τα άλλα παιχνίδια, τη αληθεία κλέπτε και αυτή είναι και χειρότερη από τους κλέπτας. Καθώ οι μεν ληστέ και κλέπτε είναι φανεροί και ο καθένας φυλάτεται από αυτούς. Οι δε παίζονται στα παιχνίδια, κρυφίως και με δολιότητα, παίρνουν τα άσπρα, δηλαδή τα χρήματα των ανθρώπων. Οι πιο επιτίδιοι, μάλιστα από αυτούς, ξέρουν να στείνουν και να σημαδεύουν το παιχνίδι εις βάρος των αμφελεστέρων». Τα ακούσαμε προηγουμένως κατά τον καλύτερο τρόπο. Τρίτον, παραβαίνει το θέλημα του Θεού για την τίμια εργασία. Το χρήμα είναι, πρέπει να είναι, αμοιβή κόπου εργασίας. Ο παίκτης τι έργο χρήσιμο προσφέρει, αδειάζει το πορτοφόλι του άλλου στο δικό του, χωρίς να προσφέρει απολύτως καμιά εργασία, χωρίς να ωφελεί σε τίποτε ούτε τα άτομα, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Τέταρτον, αδικεί και καταστρέφει το σπίτι του. Ό,τι κερδίζει το παίζει. Δεν ενδιαφέρεται και δεν φροντίζει για την οικογένειά του, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε ναυάγιο. Πέμπτον, φθείρει τον εαυτό του. Με την πολύωρη αφοσίωση στο παιχνίδι, παραμονή σε ανθυγιεινούς χώρους, καταπώνηση σωματικών και κυρίως ψυχικών δυνάμεων. Χάνει την ειρήνη της ψυχής του. Εισέρχεται σε μια διαρκή αγωνία. Θα κερδίσω, πώς να κερδίσω. Ένα άγχος με ολέθρια ψυχοσωματικά επακόλουθα, νευρασθένεια, ταχυπαλμία και πολλές φορές κακή λειτουργία όλων των οργάνων. Έκτον, καταντά να γίνει εξαρτημένο άτομο. Με τη συνεχή επίδοση το παιχνίδι γίνεται πάθος φοβερό. Τα ακούσαμε στην περιγραφή του Ντοστογεύσκη που μας διάβασε ο Σεβασμιότατος. Δεν τον ενδιαφέρει καν το γεγονός ότι χάνει. Το παιχνίδι πλέον γίνεται αυτοσκοπός. Πάβει να ενδιαφέρεται όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Παραμελεί την εργασία του, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του, ακόμη και αυτή την οικογένειά του. Ξεχνά ακόμα και να φάει. Το μόνο που σκέπτεται είναι πότε θα έρθει η ώρα για να στρωθεί στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να σταματήσει ή έστω να ελαττώσει το παίξιμο τυχερών παιχνιδιών. Αφήνω αυτό το οποίο προέκυψε και από τα όσα ακούσαμε, ότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης άγνωστων, ύπουλων και διεθνών πολλές φορές σκοτεινών συμφερόντων. Έβδομον, γίνεται σκληρός και άσπλαχνος, αφού σκοπός του είναι η αφέμαξη των άλλων. Το ότι βυθίζονται στο πένθος οικογένειες και προκαλούνται εξαιτίας του κοινωνικά δράματα δεν τον απασχολεί. Μισεί όλους όσους θεωρεί εμπόδιο στη ζωή που κάνει, υβρίζει και χειδεολογεί. Όγδοον, γεμίζει προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Αποδίδει τη δυσμένεια της τύχης στα πρόσωπα που συνάντησε ή που βρίσκονται δίπλα τους, στο κάθισμα που κάθεται κλπ. Προκειμένου να κερδίσει, καταφεύγει σε μάγους, χρησιμοποιεί σατανικές μεθόδους, ξόρκια και φυλαχτά. Ένατον, όταν τα μέσα προς συνέχιση του παιχνιδιού εκλείψουν, δεν τον μένουν πια χρήματα, οθείται στην πλήρη εξαχρίωση, καταφεύγει στην απάτη, στο ψεύδος, στην κλοπή, το έγκλημα και φτάνει στον αλκοολισμό, την απόγνωση και πολλές φορές την αυτοκτονία. Δέκατο και χειρότερο απ' όλα είναι ότι μέσα στον κυκαιώνα των τυχερών παιχνιδιών ο άνθρωπος τα βάζει με το Θεό, γίνεται αθεόφοβος και βλάσφημος, χάνει το σκοπό της ζωής του, το νόημα της υπάρξεώς του, χάνει την ίδια την ψυχή του. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει και μία ακόμα πτυχή του θέματος που επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ράλης στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Το κυβεύειν, λέει, δεν είναι μόνο αίτιο καταστροφής περιουσιών, αλλά και είδος ειδωλολατρικής λατρείας. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι κύβοι, τα ζάρια των αρχαίων, είχαν πάνω τους εικόνες θεοτήτων. Έτσι, εκείνος που έριχνε την εικόνα της Αφροδίτης, κέρδιζε. Γνωρίζουμε ακόμη, αλλά θα χρειαζόταν μια νέα εισήγηση για να το εκθέσουμε αυτό, τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα τυχερά παιχνίδια, τη μαγεία, τη μαντεία, το σατανισμό και τη δαιμονολατρία. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Αγία μας Εκκλησία, φιλάνθρωπα και φιλόστοργα, καταδίκασε αυστηρά την συμμετοχή των χριστιανών στα τυχερά παιχνίδια και όρισε με ιερούς κανόνες τον 42ο και 43ο Αποστολικό και τον 50ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ότι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος κύβης σχολάζων, που ασχολείται δηλαδή με την κυβεία, με τα τυχερά παιχνίδια, ή παυσάστο ή καθερίστο. Ή να σταματήσει να παίζει
ή να καθαιρεθεί, δηλαδή να εκπέσει από το αξίωμά του, να χάσει την ιεροσύνη του. Ενώ υποδιάκονος, αναγνώστης, ψάλτης ή και λαϊκός ακόμα, αν κάνει τα ίδια, ή θα σταματήσει ή αφοριζέστο ή να αφορίζεται, που σημαίνει να αποκόπτεται από την εκκλησιαστική κοινωνία. Με απλά λόγια, δεν επιτρέπεται να κοινωνεί τα άχραντα μυστήρια, να συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή όποιος παίζει τυχερά παιχνίδια. Τα ίδια επαναλαμβάνει και ο έκτος κανόνας της Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για βαρύτατα επιτήμια, τα οποία δεν επιβάλλονται ως ποινές, όπως συνήθως βεβαίως πάντοτε όπως γίνεται στην Εκκλησία μας, αλλά ως μέσα θεραπευτικά, για να αποτιμήσουν και να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν, ότι αμαρτάνουν σοβαρά και να οδηγηθούν στη μετάνοια. Να αγωνιστούν εναντίον της αμαρτίας και του πάθους και να θεραπευθούν, διότι αν παραμένουν αμετανόητοι δεν είναι δυνατόν, αν μένουν κληρικοί, να ενεργούν ως υπεύθυνοι ποιμένες, αν είναι λαϊκοί, να λέγονται χριστιανοί ή μέλη της Εκκλησίας. Και δεν σταμάτησε η Εκκλησία μας ποτέ να μάχεται εναντίον της φοβερής αυτής κοινωνικής πληγής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με το υπαριθμόν 810 της 15ης Οδό 1823 έγγραφό του προς το Ιερατείον και τους λοιπούς χριστιανούς της Τριπολιτζάς, ο τότε μηνύστρος, δηλαδή υπουργός της θρησκείας της προσωρινής διοικήσεως της Ελλάδος, που ήταν ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, επέβαλε επίσημων και φρικτών επιτίμιων σε όποιον τολμήσει να παίξει χαρτία, ντάμας, που τότε ήταν τυχερό παιχνίδι, τάβλη, μάγκαλα, κουμάρια και άλλα όμοια παιχνίδια. Ούτε πάντες αφορισμένοι έστωσαν από Θεού Κυρίου Παντοκράτορος, ασυγχώρητοι με τα θάνατον, άλυτοι και την πανιέη. Μας φαίνονται περίεργες οι εκφράσεις αυτές, αλλά την εποχή εκείνη τις υπολόγιζαν οι άνθρωποι και γι' αυτό τις χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αυτός, που ήταν μια ευγενέστατη προσωπικότητα. Τι γίνεται όμως? Το κράτος, παρασυρμένο από εισπρακτικά κίνητρα, νομιμοποιεί την ανομία και προωθεί τον τζόγο, και μάλιστα τον ηλεκτρονικό τζόγο, όταν φέρνει τον καζίνο, τον πειρασμό μέσα στα σπίτια. Σε μια παρόμοια περίπτωση προετών, ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Κανδιώτης έγραφε: «Τώρα βλέπω ότι χάρη του κέρδους η πατρίδα μας έγινε καζίνο και χαρτοπαικτική λέσχη. Εμείς, η ποιμένουσα εκκλησία, να πούμε στους κυβερνώντες, εάν ψηφίζετε τους νόμους, εμείς θα χτυπήσουμε νεκρικά τις καμπάνες. Προτιμώ να πέσω, να είμαι απλός καλόγερος, να πάω στις φυλακές, παρά να αφήσω τον τζόγο να διαλύσει τον τόπο. Ζητούμε από το Θεό να ενώσει τους ιεράρχας και να αφήσουν τα μικρά και ασήμαντα και να πιάσουν τα μεγάλα θέματα που ταλανίζουν την πατρίδα». Η σημερινή εκδήλωση και η μερίδα της Μητροπόλεως μας δίνει το παρήγορο μήνυμα ότι η Εκκλησία συνεχίζει να μάχεται και μας καλεί όλους σε αγώνα με τα πνευματικά όπλα. Συνεχίζει να αγωνιά, να παρακαλεί, να διαμαρτύρεται, να προτρέπει, να συνεργάζεται με ευαισθητοποιημένα στελέχη της κοινωνίας και φορείς, όπως το βλέπουμε σήμερα, με πόνο και αγάπη για τον άνθρωπο, για την καθαίρεση των οχυρωμάτων της διαφθοράς και της απάτης, δηλαδή των τυχερών παιχνιδιών. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, που πιστός στην παράδοση και τη γραμμή των Πατέρων, πρωτοστατείτε δυναμικά και υπεύθυνα στον αγώνα αυτό, τον οποίο ταπεινά και ολόθερμα προσευχόμαστε, γιατί αυτό είναι το όπλο μας. Ο Κύριος μπορεί μόνο να παρέμβει και να μας σώσει από αυτή την οργανωμένη πραγματικά επίθεση εναντίον του ανθρώπου και της εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, ο φιλάνθρωπος, να δικαιώσει τον αγώνα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μεθόδιο που μας έδωσε ξεκάθαρα την ορθόδοξη θέση στο ζήτημα που συζητάμε. Απλώς θα ήθελα να του πω ότι αν αυτή την εργασία του την υπέβαλε στην ιεραρχία του συστήματος, σίγουρα ομόφωνα η ιεραρχία θα τον κατεδίκαζε, η ιεραρχία όχι της Εκκλησίας, του συστήματος λέω, θα τον κατεδίκαζε ως αιρεσιάρχη. Τίποτε από αυτά που είπε
δεν είναι σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος. Μίλησε για ότι πρέπει να χτυπήσουμε τη φιλαργυρία. Μα για όνομα του Θεού, αυτή είναι η πιο ευγενής επιδίωξη του συστήματος. Είπε ότι δεν πρέπει να θυσιάζουμε τα πάντα στο βωμό του κέρδους. Μα το σύστημα δεν έχει άλλο Θεό παρά το κέρδος, το μαμονά. Ερεσιάρχης λοιπόν ο πατήρ Θεοδόσιος, αλλά η Μεθόδιος να πω. Αλλά η θεολογία του είναι η ορθόδοξη θεολογία, αυτή που πιστεύει ο λαός μας. Έβαλε ο ίδιος το ερώτημα, τι γίνεται τώρα αν το κράτος κάνει αυτά που κάνει. Πρέπει ή εμείς να αλλάξουμε και να γίνουμε σύμφωνοι με το κράτος, μα μόνο λάτρες κλπ. Ή να επιδιώξουμε να αλλάξουμε το κράτος. Ένα από τα όπλα μας είναι να μένουμε πιστοί στην πίστη μας και να χρησιμοποιούμε την ψήφο μας όπως πρέπει και όχι όπως κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Θεοδόρου Βασίλης, εκ των ιδρυτών της κινήσεως των πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιχνιδιών και ψυχολόγος, ένας νέος επιστήμονας που αξίζει να τον παρακολουθήσουμε για τον προβληματισμό του και να τον συγχαρούμε που και εκείνος μαζί με τους άλλους συνεργάτες του δημιουργήσαν την κίνηση αυτή. Κύριε Θεοδόρου, το λόγο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαρέστασή σας και για τη σημερινή εκδήλωση, για την πρόσκλησή σας και τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ επίσης γιατί θέσατε στο χαιρετισμό που κάνατε τις βάσεις για αυτά που θα πω σε λίγο. Και είναι φανερό ότι είστε ένας άνθρωπος με βαθύτατη κατανόηση και των ψυχολογικών και των ψυχιατρικών μηχανισμών. Τα τυχερά παιχνίδια, όπως ακούσαμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια παλιά διαδικασία η οποία τεκμηριωμένα εμφανίζεται πρώτη φορά γύρω στο 4.000 π.Χ. στην Αίγυπτο. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό να προϋπήρχε κιόλας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο το οποίο συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Η παρέα, η πιθανότητα του κέρδους, ο θορυβώδης χώρος συντελούν στο να είναι όλη η εμπειρία αυτή συναρπαστική. Επιπλέον η σωματική διέγερση, η έξαψη που επιφέρει το παιχνίδι, ανεξάρτητα αν χάσει ή κερδίσει κανείς, είναι ο κύριος παράγοντας που προσελκύει κάποιον στον τζόγο. Μία μερίδα των παικτών θα χάσουν τον έλεγχο και θα αναπτύξουν την ασθένεια της παθολογικής χαρτοπεξίας. Η επικρατούσα ορολογία, παθολογική χαρτοπεξία ή παθολογικός τζόγος, καθιερώθηκε ως ψυχιατρική ασθένεια στις αρχές της δεκαετίας του 80. Παρότι η λέξη χαρτοπεξία ανάγει στα παιχνίδια με χαρτιά, ωστόσο χρησιμοποιείται διασταλτικά και περιέχει όλα τα τυχερά παιχνίδια, μηχανικά ή ηλεκτρονικά. Βασικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε σε αυτή την ασθένεια είναι ότι οδηγεί σε προσωπικά, οικογενειακά, εργασιακά και πολλά άλλα προβλήματα. Οι ασθενείς τείνουν να αναπτύξουν σωματικές διαταραχές, συνδεόμενες με στρες, υπέρταση, πεπτικό έλκος, ημικρανία και εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα άλλων ψυχιατρικών διαταραχών με κύρια την κατάθλιψη. Το 30% είναι γυναίκες που συνήθως παίζουν για να ξεφύγουν από την κατάθλιψη. Η παθολογική χαρτοπεξία εμφανίζεται στο 1-3% του ενήλικου πληθυσμού. Αρχίζει νωρίς στην εφηβεία, στους άντρες και αργότερα στις γυναίκες. Συνήθως οι ασθενείς παίζουν αρκετό καιρό με το λεγόμενο κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και με αφορμή κάποιο στρεσογόνο γεγονός ή κατόπιν συνεχούς έκθεσης στο παιχνίδι, αρχίζει η ασθένεια, η οποία είναι χρόνια και εντονότερη σε περιόδους που συνυπάρχει άγχος ή κατάθλιψη. Εκτός λοιπόν από τους ασθενείς παίκτες, υπάρχουν και πολλοί περισσότεροι οι οποίοι παίζουν τακτικά και εμφανίζουν πολλά από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά. Οι ειδικοί προβληματίζονται από την εξάπλωση του τζόγου τις τελευταίες δεκαετίες και από τη συνδυασμένη προσπάθεια που γίνεται για την εξασφάλιση περισσότερων πελατών παικτών που θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών των εταιριών στοιχηματισμού. Η διαδικασία αυτή θυμίζει σε πολλά την επιβολή του καπνίσματος που ενοχυρωστρώθηκε στη δεκαετία του 50 από τις καπνοβιομηχανίες. Αξίζει να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη ο μηχανισμός της ασθένειας του παθολογικού τζόγου.
Ένα ερέθισμα που μπορεί να είναι κάτι απλό και καθημερινό, όπως μια δημοσίευση στην εφημερίδα των αριθμών του λότο που κερδίζουν, πυροδοτεί τις αυτόματες σκέψεις του παθολογικού παίκτη γύρω από το παιχνίδι, που σύντομα κατακλείζουν το νου του και επικεντρώνονται στην έβρεση τρόπων να ικανοποιηθεί η παρόρμησή του να παίξει. Ο καταναγκασμός αυτός μπορεί να μην υπόκειται σε κανένας είδους έλεγχο και άμεσα ο ασθενής αναζητά και ξεκινά ένα παίγνιο. Όταν αρχίζει να παίζει, η παρόρμηση γίνεται εντονότερη, με αποτέλεσμα η διακοπή να είναι δύσκολη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χάνει. Όσο μεγαλώνουν τα χρέη και η ανάγκη για κέρδη αυξάνει, ο καταναγκασμός να συνεχίσει το παιχνίδι γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Στη σπάνια περίπτωση που θα κερδίσει, η ενίσχυση είναι τόσο μεγάλη που ξεχνά ότι συνήθως χάνει. Το έντονα επιβεβαιωτικό συνέστημα, σε συνδυασμό με την άμεση αμοιβή, αυξάνει την προσδοκία του για νέες νίκες. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις συνοδεύονται από έντονα σωματικά συμπτώματα που καθιστούν την όλη εμπειρία πιο δυνατή. Στην καθημερινότητα, η επιθυμία του ατόμου για τυχερά παιχνίδια είναι τόσο έντονη που κατακλείζεται αναδιαστήματα από σκέψεις για την επόμενη παρτίδα και για τον τρόπο που θα εξασφαλίσει τα χρήματα για το επόμενο ποντάρισμα. Τα όνειρα για αμύθιτα πλούτη και η ανάγκη να κερδίσει για να ξεπληρώσει συσσωρευμένα χρέη είναι τόσο έντονη ώστε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται σημασία. Για να κατανοήσουμε αυτό το πρόβλημα λοιπόν της συγκεκριμένης ασθένειας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποια δεδομένα. Οι παθολογικοί παίκτες είναι ασθενείς που εκτός από ψυχικά και σωματικά συμπτώματα που βιώνουν υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους όσο και την ποιότητα ζωής των οικογενειών τους και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ηλικία, το φύλο και το είδος του τυχερού παιχνιδιού αποτελούν παράγοντες κινδύνου που αλληλεπιδρούν. Οι νεαροί άνδρες 16 με 30 ετών που παίζουν βιντεολότο, τα γνωστά φρουτάκια ή υποδρομίες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για να ασθενήσουν. Η πλειοψηφία των καταναγκαστικών παικτών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, θυμού, κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, κυρίως αλκοόλ, έχει μεγαλύτερο αυτοκτονικό ιδεασμό, εμφανίζει επαγγελματικές δυσκολίες και χρησιμοποιεί ως τεχνικές επίλυσης προβλήματος τα ψέματα και την εξαπάτηση. Παρουσιάζει επίσης γνωστική εξασθένηση στη σκέψη, μνήμη, επίλυση προβλημάτων, τη συγκέντρωση και τη λογική και χρόνιο στρες. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος του παθολογικού τζόγου είναι πολύ μεγάλο. Κατασπατάληση πόρων και υπερχρέωση, διάρρηξη οικογενειακών σχέσεων, επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας των άλλων μελών της οικογένειας, διαζύγια, απώλεια κοινωνικής ζωής, προβλήματα με τον νόμο. Πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο ένας παίκτης διαπράττει 10 παραπτώματα της τάξης των 150 ευρώ έκαστο, ενώ ένα 15 με 20% αυτών εμπλέκεται σε απάτες άνω των 10.000 ευρώ. Επιπλέον, τα χρήματα που παίζονται στα τυχερά παιχνίδια αφαιρούνται από τις τοπικές οικονομίες, δημιουργώντας ύφεση, λουκέτα και απολύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δευτερογενείς δαπάνες από τις ασθένειες που αναπτύσσει ένας παθολογικός παίκτης, από τις απουσίες στην εργασία, την πιθανή ανεργία, την παραβατικότητα και τη θεραπεία που χρειάζεται. Ο αριθμός των ανθρώπων που παίζουν τυχερά παιχνίδια σε οποιαδήποτε μορφή καθορίζεται και από τη διαθεσιμότητα και την ευκολία πρόσβαση σε χώρους όπου αυτά παίζονται. Η διεύρυνση του τζόγου οδηγεί σε περισσότερους περιστασιακούς παίκτες, καθώς η υπερπροσφορά αυξάνει τη ζήτηση και σε αύξηση των εθισμένων στα τυχερά παιχνίδια παικτών, όπως έγινε αλλού, όπως τη Σερβία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες. Η ευκολία της πρόσβασης επίσης. Είναι λιγότερο πιθανό να παίξει κάποιος αν πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση προκειμένου να ικανοποιήσει την παρόρμησή του. Η δυσκολία μετακίνησης ή στάθμευσης του οχήματός του είναι αρκετή μερικές φορές για να θέσει σε επανεξέταση την επιθυμία. Σε μερικές χώρες, οι χώροι με τα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα, έτσι ο χρόνος πρόσβασης μεγαλώνει και αφενός η επιθυμία μειώνεται, αφετέρου δε το άτομο επανεξετάζει την πρόθεσή του να παίξει. Σε άλλες χώρες επιτρέπεται η πρόσβαση στο καζίνο με διαβατήριο και το ποντάρισμα γίνεται σε δολάρια και όχι στο τοπικό νόμισμα. Τον ίδιο ρόλο παίζει και ο χρόνος. Δηλαδή, όταν οι χώροι με τα τυχερά παιχνίδια είναι ανοικτοί περισσότερες ώρες ή διαρκώς,
μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερο κόσμο, ακόμα και εργαζόμενους, σε βάρδιες ή άλλα μη συνηθισμένα ωράρια εργασίας. Τέλος, η συνεχής προβολή του τζόγου στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τον κινηματογράφο και τη διαφήμιση, ενθαρρύνει τους ανθρώπους, κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους, να την αποδέχονται ως μια συναρπαστική δραστηριότητα. Επιπλέον λειτουργεί ως δέλεαρ, καθώς πάντα δημιουργεί και την παραπλανητική εντύπωση ότι οι περισσότεροι παίκτες κερδίζουν. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα φρουτάκια, γιατί πολλές φορές ακούμε αυτόν τον όρο, χωρίς να κατανοούμε πλήρως πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή ληστείας. Ο πρόγονος των σημερινών ηλεκτρονικών βιντεολότο, δηλαδή τα φρουτάκια, κατασκευάστηκε στη ΣΥΠΑ το 1895 από τον μηχανικό Charles Fay, ο οποίος ήταν γερμανικής καταγωγής. Ονόμασε το κατασκεύασμά του «Καμπάνα της Ελευθερίας», γιατί όταν εμφανίζονταν τρία καμπανάκια στους τροχούς, ο παίκτης κέρδιζε. Οι πελάτες των μπαρ της εποχής εκείνης έδωσαν στη μηχανή τον παρατσούκλι «Μονόχειρας ληστής», γιατί κάθε φορά που κάποιος τραβούσε το μοχλό, η μηχανή τον λίστευε. Σήμερα οι εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή των μηχανών αυτών αποτελούνται από σχεδιαστές, ψυχολόγους, μαθηματικούς και προγραμματιστές. Η ανάπτυξη κάθε καινούριου παιχνιδιού απαιτεί πάνω από ένα χρόνο εργασίας και το κόστος σχεδιασμού ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. Οι κατασκευαστές επισκέπτονται τη χώρα για την οποία προορίζεται το παιχνίδι, μελετούν την ψυχοσύνθεση και τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού και σχεδιάζουν το παιχνίδι με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εθιστικό. Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο παίκτης δεν πρέπει να αισθάνεται ποτέ ότι χάνει, αλλά ότι είναι πολύ κοντά στο να κερδίσει. Οι αλγόριθμοι που ελέγχουν το αποτέλεσμα, οι μαθηματικοί αλγόριθμοι, δίνουν πολύ συχνά αποτελέσματα κοντά στην επιτυχία, κάνοντας τον παίκτη να πιστεύει ότι στο επόμενο παιχνίδι θα του χαμογελάσει η θεά τύχη. Με βάση αυτή την ελπίδα, ο παίκτης συνεχίζει να ποντάρει χωρίς να αντιλαμβάνεται πόσα χάνει, διότι οι μηχανές είναι σχεδιασμένες να επαναλαμβάνουν το μοτίβο της παραλίγου επιτυχίας από 12 έως 40 φορές το λεπτό. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πρέπει να εγκαθίσταται ποτέ μόνο ένα μηχάνημα βιντεολότο στο χώρο. Ο λόγος είναι ότι οι ήχοι που ακούει ο παίκτης παίζουν σημαντικό ρόλο. Έρευνες έδειξαν ότι ο ήχος ενός μηχανήματος που δίνει χρήματα κάνει έναν παίκτη ο οποίος έχει απογοητευτεί σε διπλανό παιχνίδι και σκέφτεται να φύγει, να συνεχίσει να παίζει. Το κέρδος του παίκτη προσλαμβάνεται από τους υπόλοιπους ως προάγγελος της δικής τους επιτυχίας. Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και τα χρώματα. Το μπλε κάνει τους παίκτες να σταματάνε το παιχνίδι, ενώ το κόκκινο να συνεχίζουν. Για τον λόγο αυτό, όλα τα βίντεο λότο εκπέμπουν σε διαβαθμίσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου. Αυτές οι ληστρικές μηχανές, λοιπόν, θεωρείται ότι θα δώσουν λύσεις στα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. Η σημερινή κυβέρνηση, με τον νόμο στον οποίο προαναφέρθηκαν οι ομιλητές, επεξεργάζεται να εισάγει 30.000 μηχανήματα στις γειτονιές της Ελλάδας. Τις άδειες εκμετάλλευσης θα πάρουν μερικές εταιρείες στοιχηματισμού, γνωστών εργολάβων, καναλαρχών που λιμένονται επί δεκαετίες στη χώρα. Καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για κλοπή δεν μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης. Μπορούν ωστόσο να αποτελέσουν για το κράτος ένα προγραμματισμένο τρόπο έμεσης φορολόγησης και για τις εταιρείες στοιχηματισμού ένα σίγουρο μηχανισμό εκμετάλλευσης, οικονομικής εκμετάλλευσης των ενδυνάμει παικτών. Αυτά όλα ενόσο είναι νοπές οι μνήμες από τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Άνθρωποι τίναξαν τα μυαλά τους στον αέρα, χάνοντας τα πάντα στον τζόγο, άλλοι δηλητηριάστηκαν με φυτοφάρμακα, μεροκαματιάριδες αγρότες και εισοδηματίες βρέθηκαν κρεμασμένοι στη σκάλα του σπιτιού τους, ακόμα και βουλευτές συνελήφθησαν να παίζουν με τα μανίας φρουτάκια. Σήμερα όλα αυτά έχουν ξεχαστεί. Η σημερινή κυβέρνηση με ανέτεια βιασύνη και επιφανειακό διάλογο, χωρίς να έχει καλέσει τους αρμοδίους να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις, ούτε καν το Υπουργείο Υγείας κάλεσαν και με το πρόσχημα της ίσπραξης χρημάτων για τα άδεια κρατικά ταμεία, επεξεργάζεται την καζινοποίηση της χώρας. Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, 77%, διαφωνεί με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε χιλιάδες σημεία της ελληνικής επικράτειας.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη VPRC για λογαριασμό της κίνησης πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιχνιδιών, το 42% των Ελλήνων πολιτών, 3.710.711, δαπανούν χρήματα σε τυχερά παιχνίδια, με το μέσο ατομικό κόστος δαπανών να φτάνει τα 94 ευρώ μηνιαίως. Το 13% παρουσιάζει ενδείξεις εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Το 20% των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν προβλήματα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον λόγω των τυχερών παιχνιδιών. Πλην άλλων όμως, η εισαγωγή μαζικού νόμιμου τζόγου θα έχει και ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα στον άνεργο και στον νέο. Σε μια εποχή κρίσης, ο τζόγος θα αποτελέσει σήμα κατά τεθέν της πράσινης ανάπτυξης και της κοινωνίας των αξιών. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανυπαρξία ανάπτυξης και έλλειψη θέσεων εργασίας, αναμένεται άνθηση της εξαρτησιογόνου δράσης του τζόγου που θα προσφέρει ψεύτικη ελπίδα. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο για τους νέους να χάσουν τον προσανατολισμό τους, επενδύοντας δημιουργική ενέργεια σε μια δραστηριότητα χωρίς αντίκρισμα. Παράλληλα, οι νέοι, βάσει του σχετικού νομοσχεδίου, θα λαμβάνουν και κάρτα παίκτη για τα αμιγώς ψυχαγωγικά παιχνίδια και όταν αργότερα ενηλικιώνονται, έχοντας πλέον εξοικειωθεί με τα παιχνίδια, θα αποφυτούν με την κάρτα τζογαδόρου. Είναι τουλάχιστον αφελές να εικάζεται ότι οι νέοι θα προστατεύονται καθιοδήποτε τρόπο όταν θα υπάρχουν πάνω από 10.000 σημεία διεξαγωγής τζόγου, στα οποία θα συνυπάρχουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και βιντεολότο, δηλαδή φρουτάκια, δεκάδες διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού και τζόγος σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ακόμα και στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, μιλάμε για μια πλήρη καζινοποίηση της καθημερινότητας των Ελλήνων εντός και εκτός σπιτιού. Τέλος, δεν έχει ακόμα απαντηθεί τι θα γίνει με τους ασθενείς παίκτες και πώς και πού θα λάβουν θεραπεία για το πρόβλημά τους. Επίσης, ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του κράτους έναντί των. Η εμπειρία από άλλες χώρες είναι καταλυτική. Με βάση τα στοιχεία του Κέντρου Απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια του Rhode Island, τον ΗΠΑ, 2 στους 3 εξαρτημένους παίκτες όφυλαν την παθολογία που ανέπτυξαν στα φρουτάκια. Ο μέσος όρος που χρειάστηκε να εξαρτηθούν είναι λιγότερο από 1 έτος, ενώ σε άλλες μορφές τζόγου χρειάζονται 3,5 έτη. Το κόστος κοινωνικής επανένταξης ενός ατόμου με εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια εκτιμάται στην Αμερική ότι υπερβαίνει τα 13.500 δολάρια ετησίως. Στην Ελλάδα, που δεν υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες και οι θεραπείες αυτές βρίσκονται σε έλλειψη, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Εφόσον οι εξαρτημένοι παίκτες, με βάση πρόχειρους υπολογισμούς, μπορεί να φτάσουν και στις 300.000 ανθρώπους, το αντίστοιχο ποσό θα φτάσει στα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υπολογίζεται, φυσικά, αν προσφερθούν, γιατί το πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι αυτοί να αφαιθούν στην τύχη τους. Υπολογίζεται ότι για κάθε 1 δολάριο που κερδίζει το κράτος από τα βίντεο λότο, πρέπει να ξοδεύει 3 δολάρια σε κόστη δικαστηρίων και κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι, με βάση τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, που μας είπε ότι θα εισπράξει 1,3 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια, 625 μέσα στο 11, όπου έχει περάσει ήδη το 11 σχεδόν, 700 μέσα στο 11 και 625, ευχαριστώ, στο 12, δηλαδή σύνολο 1,3 δις σε 2 χρόνια, μία εύκολη αναγωγή με αυτά τα ποσοστά μας λέει ότι πρόκειται δηλαδή να ξοδευτούν 3,9 δις ευρώ σε δικαστήρια και κοινωνική πρόνοια. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται για να γίνει... Ναι. Και οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώθηκαν και από το πείραμα που έγινε στη Ιουγκοσλαβία, όπου παρά τις θεωρίες ότι θα εισπραχτούν πολλά λεφτά, όπως γνωρίζετε η Ιουγκοσλαβία ήταν και κατεστραμμένη από τις διαδοχικές, από τους πολέμους και τα διαδοχικά προβλήματα, εκεί τελικά εισπράχθηκε ένα πενιχρό ποσό μπροστά σε αυτά που προϋπολόγιζαν, πράγμα το οποίο πιστοποιεί και τη συλλογιστική που σας αναφέρω. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, αξιότιμοι εκπρόσωποι των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι,
Επιχειρήσαμε να αναλύσουμε ένα μικρό κομμάτι ενός πολυσύνθετου προβλήματος. Όμως η νομιμοποίηση του τζόγου βρίσκεται πρώτων πυλών και παρά την προσωρινή αναβολή της εφαρμογής της, φαίνεται ότι θα σαρώσει τη χώρα μας. Με εκφρασμένη την απόφαση της η κυβέρνηση για να περάσει το σχετικό νόμο, θα πρέπει εμείς και οφείλουμε να δημιουργήσουμε τον επόμενο καιρό μια δεύτερη γραμμή άμυνας μέσα στις ίδιες τις γειτονιές. Σε αυτή την προσπάθεια η Εκκλησία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ενημέρωση αλλά και στην υποδοχή των ασθενών συμπολιτών μας, τους οποίους χωρίς κανέναν ενδιασμό και αφού στύψει οικονομικά η πολιτεία θα πετάξει στο δρόμο, αποφεύγοντας να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία. Σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, η επερχόμενη καζινοποίηση έρχεται να μας δώσει μια οικονομική και ηθική χαριστική βολή. Είναι υποχρέωση όλων μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Θεοδόρου, ο οποίος ως νέος επιστήμονας έδωσε όλες πάλι τις διαστάσεις του προβλήματος και είδατε ότι σε τελευταία ανάλυση το θέμα δεν είναι αν το κράτος θα εισπράξει, περισσότερο θα εξοδέψει, μας είπε, από τις συνέπειες. Το θέμα είναι ότι πάει να διαλύσει την οικογένεια. Αυτό είναι η ουσία. Και το ερώτημα, πώς θα βγούμε από την κρίση. Σε αυτό το ερώτημα, την Τετάρτη την προσεχή, γίνεται μια σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα, στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, είναι Ακαδημίας 20, επί της οδού Ακαδημίας 20, με το ερώτημα 7 η ώρα το βράδυ, για να βγούμε από την κρίση. Ομιλητές θα είναι ο Υπουργός και Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης, ο κ. Παπαθεμελής, ο Φώτης ο Κουβέλης, Πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς και ο ομιλών Μιλιαράκης Μανώλης, Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Για να βγούμε από την κρίση, 7 η ώρα την Τετάρτη, 6 Απριλίου, στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20. Και τώρα η εκδήλωση θα κλείσει με τον φίλο τον Βαγγέλη τον Χωραφά, εκ των ιδρυτών της Κινήσεως Πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιχνιδιών, που θα μας πει ορισμένα ενημερωτικά στοιχεία και αμέσως μετά θα απαντηθούν οι ερωτήσεις που έχετε υποβάλει. Και θα κάνουμε μετά το σταυρό μας, να φύγουμε. Βαγγέλη. Κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιά, γιατί έδωσε από μιας εξ αρχής ένα δείγμα γραφής για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτού του είδους καταστάσεις από την Εκκλησία και από φορείς που έχουν μεγάλη κοινωνική επιρροή. Θα ήθελα κι εγώ να πω διάφορα πράγματα για τον τζόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι τελευταίος ομιλητής, θα πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα για το νομοσχέδιο και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλη η κατάσταση, για να έχετε και μια εικόνα πού θα πάνε τα πράγματα στους επόμενους 3-4 μήνες. Καταρχήν να πω ότι η κίνηση πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιχνίδιων ιδρύθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο. Ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιων οι οποίοι βρέθηκαν και συμφώνησαν ότι εν ώψη της διαφαινόμενης εισαγωγής νέων παιχνιδιών και εν ώψη μιας λογικής καζινοποίησης χώρας, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε ως ενεργοί πολίτες. Από εκεί και πέρα, η κίνηση πολιτών ξεκίνησε μια συστηματική διαδικασία αντιμετώπισης της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία είχε να κάνει όχι μόνο με έρευνες, σαν και αυτή την οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Βασίλης, της κοινή γνώμη, αλλά και με μια σειρά αντιδιαβουλεύσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που έχει το πρόσταγμα σε αυτή τη διαδικασία, έκανε διαβουλεύσεις. Έκανε και ανοιχτό διάλογο στο Open.gov. Στις διαβουλεύσεις κάλεσε τις εταιρείες. Δεν κάλεσε ούτε καν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ούτε καν το Υπουργείο Υγείας. Κάλεσε μόνο τις εταιρείες, εννοείται δεν κάλεσε κανέναν που να είχε αντίθετη άποψη. Και αφού, εν πάση περιπτώσει, διαβουλεύτηκαν μεταξύ τους, έβγαλαν ένα νομοσχέδιο. Έβγαλαν μάλλον αρκετά νομοσχέδια, αρκετές βερσιών του νομοσχεδίου,
γιατί κάθε τόσο κάτι αλλάζουν. Εμείς κάναμε τρεις αντιδιαβουλεύσεις. Καλέσαμε όλους τους κοινωνικούς φορείς, όλους τους αρμόδιους και στην τελευταία διαβούλευση την οποία κάναμε ζητήσαμε και από εκπροσώπους της Εκκλησίας και παρέστησαν εκπρόσωποι της Ιερέας Μητροπόλης του Πειραιά, της Νέας Σμύρνης, της Νέας Ιωνίας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τώρα, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση? Όπως σας είπαν, το νομοσχέδιο το οποίο εστάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση έχει επιστραφεί πίσω. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα τρίμηνο για να μπορέσουμε να κινήσουμε μια νέα γραμμή άμυνας. Γιατί εστάλει πίσω και ποια είναι η λογική της κυβέρνησης? Καταρχήν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μας φάνηκε παράδοξο ότι από το Υπουργείο Οικονομικών την όλη διαδικασία ανέλαβε να συντονίσει η ειδική γραμματεία αποκρατικοποιήσεων. Θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη γενική ειδική γραμματεία, αλλά επελέγει η ειδική γραμματεία αποκρατικοποιήσεων. Που σημαίνει ότι κάποιο άνοιγμα θα θέλαν να κάνουν, δηλαδή θα θέλαν να ανοίξουν την αγορά του τζόγου. Όπως ξέρετε, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μονοπόλιο των τυχερών παιχνιδιών το έχει το δημόσιο. Υπάρχει μονοπόλιο για τα τυχερά παιχνίδια στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στο δημόσιο. Εκεί κάθε εθνικό κράτος έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει αυτό το μονοπόλιο ή να κρατήσει αυτό το μονοπόλιο και να το διαχειριστεί. Στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα κράτησε το μονοπόλιο στα θέματα των λαχείων, του ξυστού και των υποδρομιών, ενώ παρέδωσε ένα κομμάτι του μονοπωλίου στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι τα καζίνο και στον ΟΠΑΠ, ο οποίος ΟΠΑΠ δεν είναι κρατική εταιρεία, είναι το δημόσιο έχει το 34%, έχει το blocking minority με βάση το οποίο διορίζει και τη διοίκηση, αλλά είναι ιδιωτική εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φάνηκε λοιπόν ότι η κυβέρνηση ήθελε να ανοίξει το χώρο του τζόγου. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση? Μας έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει το εξής. Πρώτον, θα βάλω ένα καινούριο παιχνίδι που λέγεται φρουτάκια. Τα φρουτάκια θα είναι 30.000. Και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχουν 150.000 παράνομα φρουτάκια για τα οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επίσης, μας είπε ότι θα πρέπει να τελειώσω το θέμα με τα τεχνικά παιχνίδια, τα οποία μου βάζουν αυτό το πρόστιμο των 11 εκατομμυρίων ετησίως. Μας είπε όμως ότι υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή 20.000 παράνομα παιχνίδια χαμηλού στοιχηματισμού που είναι περίπου σαν τα τεχνικά και για τα οποία δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω τίποτα. Και το τρίτο μας είπε ότι θα δώσει και 15 έως 50 άδειες ιντερνετικού καζίνου, ιντερνετικού τζόγου, έναντι των 250 παρανόμων που υπάρχουν σήμερα και οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν. Δηλαδή, 250. Θα καταργηθούν με το ότι θα μπαίνει πίσω από τις νέες άδειες, οι εταιρείες οι οποίες θα πάρουν αυτές τις άδειες θα πρέπει να έχουν χώρο εγκατάσταση στην Ελλάδα και θα πρέπει πίσω από το domain name να υπάρχει το GR. Παρόλα αυτά, εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Έχουμε να κάνουμε με μια εκτεταμένη παρανομία που, όπως είπε ο κ. Παθεμελής, προέκυψε μετά τον νόμο του 2002, όπου έχουμε 170.000 παράνομα μηχανήματα στην αγορά. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή έχει τη βούληση, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα, αλλά πιστεύω ότι τη βούληση το ελληνικό κράτος να παρέμβει. Προχτές που ακούσαμε τις συλλήψεις των κυκλωμάτων των μαφιόζων εδώ στην Ελλάδα, ακούσαμε και διαλόγους μεταξύ τους από αυτούς που βγάλανε στη δημοσιότητα να πάμε να στήσουμε τίποτα φρουτάκια σε διάφορες καφετέρειες να βγάλουμε λεφτά. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη διαπλοκή του εγκλήματος, εγκληματικότητας και αυτού εδώ του τζόγου και η κυβέρνηση δεν μας λέει καθόλου τι σκοπεύει να κάνει για να μειώσει αυτή την εγκληματικότητα και αυτή την παρέμβαση. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει. Υπάρχει μια εξαίρεση που επιτρέπει στα κράτη, στα εθνικά κράτη, επιτρέπει να έχουν τη διαχείριση μονοπωλίου στον τζόγο. Κάτι το οποίο δεν αρέσει την κυβέρνηση.
Τι σημαίνει να έχουν μονοπόλιο στο τζόγο? Ο Επίτροπος Ανταγωνιστικότητας, ο κύριος Μπαρνιέ, πριν από λίγες μέρες έβγαλε μία πράσινη βίβλο για διαβούλευση, όχι απόφαση, πράσινη βίβλο για διαβούλευση, τι θα γίνει με τον τζόγο και κυρίως με τον ιντερνετικό τζόγο. Θα αποφασιστεί αργότερα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται να πάρει αποφάσεις στα θέματα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, επειδή υπήρξαν πριν από λίγο καιρό κάποιες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Ιβμποτ, γνωμοδότησε ότι είναι σύνομο με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου ότι μπορεί να υπάρχει μονοπόλιο, κρατικό μονοπόλιο, στον ιντερνετικό τζόγο και ότι δεν χρειάζεται να ανοίξετε και να βάλετε μέσα διάφορα ιντερνετικά καζίνο. Η κυβέρνηση έστειλε ένα νομοσχέδιο με μια πονηριά, λέγοντας ότι είναι κατεπήγον, διότι πληρώνω κάθε μέρα 32.000 ευρώ, 11 εκατομμύρια το χρόνο, τους το γύρισαν πίσω και τους είπαν ότι δεν είναι καθόλου κατεπήγον, διότι εδώ πέρα πας να ρυθμίσεις την ολόκληρη αγορά εργασίας, άρα πας να τα κάνεις όλα μαζί, εμείς δεν το δεχόμαστε ότι είναι κατεπήγον, θεωρούμε ότι είναι κανονικό το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή έχει αναρτηθεί στον ειδικό ιστότοπο όπου αναρτώνται αυτά τα νομοσχέδια και θα υπάρξει μια διαβούλευση για τρίμηνο όπου μπορούν να παρέμβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα λοιπόν η κυβέρνηση ανοίγει αυτό το παιχνίδι, ανοίγει αυτό το παιχνίδι. Και θα ήθελα να σας πω ότι κατά σύμπτωση βρισκόμαστε και σε μια εποχή όπου η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί από το μνημόνιο για 50 δισεκατομμύρια πρόσοδο από ιδιωτικοποίηση. Έχει μπει λοιπόν μπροστά αυτή τη στιγμή η ιδιωτικοποίηση από τους πρώτους, των λαχείων, του ξυστού και των υποδρομιών. Δηλαδή η κυβέρνηση ένα κομμάτι του μονοπωλίου που έχει το δικαίωμα να το κρατήσει το δίνει στην ελεύθερη αγορά, το δίνει σε ιδιώτες. Έτσι, είναι προφανές ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι ό,τι δίνεται σε ιδιώτες γίνεται ανεξέλεγκτο. Και είναι προφανές ότι ασχέτως γνωστής ταυτότητας. Μια και το είπε ο κ. Παθεμελής, είναι οι γνωστοί, να πω τώρα 5 ή 6, ολιγάρχες, πλουτοκράτες, καναλάρχες στην Ελλάδα. Αυτοί είναι, δεν είναι άλλοι. Έτσι, οι γνωστοί, αυτοί ξέρουμε όλοι. Έρχεται λοιπόν μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ, των λαχείων και του ξυστού, η ώρα του ΟΠΑΠ. Με τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση, θέλει να μειώσει την αξία του ΟΠΑΠ. Θέλει να τον πουλήσει, που λέμε, κοψοχρονιά κατά πάσα πιθανότητα. Διότι υπάρχουν σοβαρές εισηγήσεις για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η αξία του ΟΠΑΠ, άρα και το μερίδιο το οποίο έχει μέσα το ελληνικό δημόσιο και για το αν θα μπορεί να, μέσω του ΟΠΑΠ να ελέγχει ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του τζόγου. Προς το παρόν δεν φαίνεται αυτό να είναι στις προβλέψεις της κυβέρνησης διότι εμπίπτει μέσα στα φιλέτα που λέμε των ιδιωτικοποιήσεων και ο ΟΠΑΠ, όπως εμπίπτει και η ΔΕΗ, δηλαδή η στρατηγική τομής, η ΕΙΔΑΠ, έτσι, το φυσικό αέριο και διάφορα άλλη στρατηγική τομή της οικονομίας. Πού θα πάμε λοιπόν από εδώ που βρισκόμαστε? Κατά πάσα πιθανότητα η διαβούλευση και το νομοσχέδιο θα γυρίσει πίσω το καλοκαίρι. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτό το νομοσχέδιο να πάνε να το περάσουν σε κάποια από τα θερινά τμήματα της Βουλής, όπου όλοι είναι σε διακοπές και δεν γίνεται και πολύ μεγάλη φασαρία και θα το περάσουμε με τον ΑΒ τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι τα έσοδα, αυτά τα 700 εκατομμύρια που περιμέναν ότι θα έπαιρναν φέτος, ήδη ο κύριος Παπακοσταντίνου τα έχει βάλει μέσα στην υστέρηση εσόδων. Προστίθεται δηλαδή σε αυτή την υστέρηση εσόδων που υπάρχει λόγω της αδυναμίας των φορεσπρακτικών μηχανισμών να συλλάβουν φοροδιαφυγή. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι με αποτέλεσμα αυτό, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε σε μία λογική, αυτή τη λογική την οποία πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση, ότι ή θα τα πάρω από τον τζόγο αυτά ή θα τα πληρώσετε εσείς. Έτσι, γιατί είναι μια εκβιαστική λογική η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα χρήματα αυτά μπορούν να βρεθούν.
Και το πρώτο, ο πρώτος άξονας από τον οποίο μπορούν να βρεθούν είναι η πάταξη του παράνομου τζόγου. Δεν έχει καμία βούληση η κυβέρνηση να πατάξει τον παράνομο τζόγο. 170.000 μηχανήματα υπάρχουν και νομίζουν ότι με τα 30.000 νόμιμα τα οποία θα βάλουν θα αποτρέψουν τον κόσμο να πηγαίνει στα παράνομα. Επίσης, θα ήθελα να πω, το ανέφερε και ο Βασίλης προηγουμένως, ότι εδώ πέρα, επειδή ξέρω ότι και η Εκκλησία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην κάρτα του πολίτη και σωστά έχει αυτή την ευαισθησία, εδώ πέρα πάει να υπάρξει η κάρτα του τζογαδόρου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι εκπληκτικό. Η κάρτα του τζογαδόρου, όπου για να παίξεις σε αυτά τα μηχανήματα τα οποία θα φτιάξουν, πρέπει να έχεις μια κάρτα τζογαδόρου, την οποία θα τη βγάζεις ή από το αστυνομικό τμήμα ή από το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής. Δηλαδή, θα είναι κάποιος αναγνωρισμένος από το κράτος τζογαδόρος. Και επειδή δεν ξέρω ποιοι θα πάνε να βγάλουν κάρτα τζογαδόρου τώρα και ποιοι θα δώσουν και τα ατομικά του στοιχεία σε αρχές οι οποίες κανείς δεν ξέρει τι κάνουν και από πού ελέγχονται, εν πάση περιπτώσει είναι ένα τραγικό, έτσι, είναι ένα τραγικό σύμπτωμα αυτό το οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση. Στην εισηγητική έκθεση του Υπουργού υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο τίθεται από τη Βουλή. Υπάρχουν συνέπειες από την εισαγωγή αυτού του νόμου? Αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι όλα είναι καλά. Βεβαίως, όλα είναι καλά. Δεν υπάρχει καμία αρνητική συνέπεια. Θα βάλουν μέσα τα φρουτάκια, θα βάλουν ιντερνετικά καζίνο, αλλά αρνητική συνέπεια δεν υπάρχει. Είναι όλα θετικά. Θα ελεγχθεί ο παράνομο τζόγο. Αυτή είναι η λογική η οποία υπάρχει. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση έχει χάσει αυτά τα 700 εκατομμύρια για φέτος, άρα έχει μπροστά καιρό για να προκηρύξει τους διαγωνισμούς και να κάνει τις κινήσεις οποίες θέλει, αν περάσει το νομοσχέδιο. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι για τα φρουτάκια που για μας συμβολίζει το συνοικιακό τζόγο, τη διεύρυνση του τζόγου πλέον σε κάθε γειτονιά της χώρας, εκεί υπάρχουν αντιδράσεις και από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και κατά πάσα πιθανότητα ίσως να μην περάσει από τη Βουλή. Από εκεί και πέρα δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τίποτα. Ακόμα και τα τεχνικά παιχνίδια, έτσι όπως περιγράφεται μέσα στο νομοσχέδιο, δεν έχει δυνατότητα να τα ελέγξει. Διότι όλοι γνωρίζουμε και προαναφέρθηκαν εδώ οι συνάδελφοι ομιλητές, ότι υπάρχουν τεχνικά παιχνίδια τα οποία με το πάτημα ενός κουμπιού γίνονται τζόγος, γίνονται τυχερά παιχνίδια. Και το ξέρουμε όλοι αυτό τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το ατελές, πλαίσιο έχουμε μπροστά, ένα πλαίσιο αρπαγής, να πάρουμε 700 τώρα και 625 του χρόνου και 200 κάθε χρόνο, να δώσουμε την κρατική περιουσία σε ό,τι αφορά αυτό τον τομέα, τον τζόγο και σε άλλους τομείς βέβαια, να τους δώσουμε στους ιδιώτες, να μαζέψουμε λεφτά, τα οποία όλα βέβαια ξέρετε ότι θα πάνε στο χρέος και στο έλλειμμα, δεν πάει τίποτα στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε έναν μεγάλο αγώνα σε ό,τι αφορά εμάς, όχι μόνο επειδή ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, αλλά γιατί αυτό το θέμα συμβολοποιεί εμπολής και μία λογική την οποία ανέπτυξαν όλοι οι προηγούμενοι για το τι σημαίνει το χρήμα, πώς υπάρχει μέσα στην κοινωνία και πού θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα η καζινοποίηση της χώρας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το ελληνικό, είναι και διάφορα άλλα τα οποία έρχονται και μην ξεχνάτε, αν διαβάσετε το νομοσχέδιο, σε πρώτη φάση δίνονται τα 30.000 φρουτάκια. Έπονται και άλλες φάσεις. Και σε πρώτη φάση το στοίχημα, το ιντερνετικό, θα αφορά το στοίχημα και το πόκερ σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση τον υπόδρομο και τα παιχνίδια του καζίνου. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια μακρά πορεία και σε αυτή τη μακρά πορεία πρέπει να αντισταθούμε και πρέπει να αντισταθούμε και ως πολίτες και ως Έλληνες. Και επειδή λοιπόν πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να έχουμε κοντά μας, πέρα από τις ατομικές μας ευθύνες, πρέπει να έχουμε κοντά μας και ισχυρούς φορείς. Και επειδή τα πολιτικά κόμματα δεν είναι ισχυροί φορείς, υπάρχει ένα τεράστια κρίση νομοποίησης πολιτικής. Εμείς, μεταξύ των άλλων, και επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στις κοινωνικές τους και άλλες οργανώσεις, ζητήσαμε και τη συνδρομή της Εκκλησίας, επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει,
Και το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι η σημερινή εκδήλωση, για την οποία για άλλη μια φορά ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο και ελπίζουμε να σε έχουμε κοντά μας και στα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ.